τον αγώνα σας τον προσφέρει ο νούμερο ένα κλειδαράς της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα μαγικά Εξάρια. Από το 1985 κοντά σας, Καρολή και Δημητρίου 153 στον Εύωσμα Θεσσαλονίκη. 24ωρη εξυπηρέτηση, τοποθέτηση, αντικατάσταση, σέρβις κλειδαριών παντός τύπου, εξεδίκευση σε θωρακισμένες πόρτες, τοποθέτηση και σέρβις. Υπευθυνότητα, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση με ένα τηλέφωνο κοντά σας. 2310-666-666. Υπεύθυνος Νίκος Μιμίδης. Τα μαγικά Εξάρια. Ο νούμερο ένα κλειδαράς της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σας προσφέρει τον αγώνα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο των Αμπελοκήπων. Το απόλυτο ντέρμπι της Β' κατηγορίας για την 8η διαγωνιστική που θα κρίνει το φετινό πρωταθλητή χειμώνα. Ο πρωτοπόρος Αστέρας Αμπελοκήπων υποδέχεται τον ΑΟ Λαγκαδά ή την ΑΠΕΛ, αν θέλετε, σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι που οι δύο ομάδες, παρά τη διαφορά των 4 βαθμών, καλείται να δούμε ποιος θα καταφέρει να φτάσει στο πιο σημαντικό νικηφόρο αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς. Το παιχνίδι μαγνητίζει το ενδιαφέρον και είναι σαφώς ένα ντέρμπι που θα κρίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αν και είμαστε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, τον πρωταθλητή χειμώνα. Μελλοντικά, αφού Αστέρας Αμπελοκήπων και ΑΟ Λαγκαδάς τα δίνουν όλα για την άνοδό τους. Σε λίγα λεπτά, σε περιγραφή του Σωτήρη Καραζαρίδη, στις κάμερες ο Γιώργος Ζαρής, θα καταγράψει ένα από τα πιο δυνατά ντέρμπι της φετινής χρονιάς στο πρωτάθλημα της Ένωσης Μακεδονίας. Ένα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο των Αμπελοκήπων. Το απόλυτο ντέρμπι της Β' κατηγορίας για την 8η διαγωνιστική που θα κρίνει το φετινό πρωταθλητή χειμώνα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μεταξύ του Αστέρα Αμπελοκήπων και του ΑΟ Λαγκαδά ή την ΑΠΕΛ, όπως θέλετε, ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν στόχο μόνο την νίκη στο σημερινό πολύ σημαντικό παιχνίδι που δίνουν στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον κύριο Αλέξανδρο Ναζίρη να διευθύνει το απόλυτο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με σειρά πριν πάμε σε αυτή την 8η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι πραγματικά για γερά νεύρα, που αναμένεται να κρατήσουμε με το ενδιαφέρον.
Να πω ότι ο Αλέξανδρος Ναζίρης είναι ερχόμενος διαιτητής, σίγουρα διευθύνει το σημερινό αγώνα με τον Τσέτσο και Στεφανίδη βοηθούς σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται για το δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας για την 8η αγωνιστική. Ο τεχνικός ο Χρήστος Αγαπητός ξεκίνησε για τον Αστέρα Μπολοκήπων με το Σκούρα Καδοκάρια, δεξιά Μητρολίδης, αριστερά Μανώλης, στο χώρο του κέντρου Τσουρούκης, Βαχανελίδης, Αμπαζάη, Χατζησάβας, μπροστά Λικέρης, Καράη, Σταμάτης και Ζηρίδης. Η εντεκάδα του Αστέρα Μπολοκήπων που είναι με τα κόκκινα χρώματα. Για τον Άουλα Καδά, ο κύριος Σάκης Δανίδης, ο τεχνικός Σαπέλ που είναι με τα μπλε χρώματα. Ξεκίνησε με τον Παπαδόπουλο Καδοκάρια, Γούσιος Αντώνης, Ιωαννίδης, Τσακάλης, Οδυσσέας, ο αρχηγός της Απέλ. Χολίδης στο χώρο του κέντρου, Σιδεράκης, Γκογκαλίδης, Κοκόλας, μπροστά Ανδριάδης, Γούσιος Αντώνης και Μακρύδης. Αυτές είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Στο παιχνίδι που ήδη τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες προσπαθούν να μπουν στο ρυθμό του αγώνα. Πάμε στο αγωνιστικό μέτωπο για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι παρουσία αρκετών θεατών που διεξάγεται εδώ στο γήπεδο Αστενίδης, το πλαστικό των Αμπλοκήπων, σε ένα ντέρμπι που όπως έλεγα νωρίτερα η διαφορά των 4 βαθμών σίγουρα δείχνει καθοριστικά σε δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στο δεύτερο όμιλο ότι έχουν κοινό στόχο να διεκδικήσουν φυσικά το πρωτάθλημα της φετινής χρονιάς. Αν και είμαστε πολύ νωρίς, αλλά η παρουσία των δύο ομάδων στη φετινή χρονιά δείχνει ξεκάθαρα ότι Αστέρας Αμπλοκήπων και ΑΟΛ Αγκαδάς ή ΑΠΕΛ θα τα δώσουν όλα προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δύο ομάδες που έχουν κοινούς φίλους και αντίπαλοι στα 90 λεπτά του αγώνα. Καλούνται βέβαια να τα δώσουν όλα προκειμένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο του παιχνιδιού. Έχουμε την πρώτη διακοπή με πεσμένο κάτω παίχτη εκεί της ομάδος της ΑΠΕΛ, ο Ανδριάδης, ο οποίος πριν τον αγώνα φωτογραφήθηκε εκεί με τους φίλους του, Βαχανελίδη. Αντίπαλοι όμως το σημερινό παιχνίδι. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή για το αριθμό ποδόσφαιρο. Εύχομαι βέβαια οι δύο ομάδες να τα δώσουν να διαφημίσουν το σημερινό ντέρμπι και φυσικά να κερδίσει ο καλύτερος. Σε ένα παιχνίδι που θα δούμε πώς θα κριθεί. Βαθιά παλιά τώρα για τον Αστέρα που τρέχει μπροστά να διεκδίξει την μπάλα. Πήγε να βγει, αλλά προέλαβε εκεί ο Παπαδόπουλος να μαζέψει την μπάλα πριν του την κλέψει ο Καράη. Βλέπετε ότι και οι δύο ομάδες μπήκαν ζεστά στον αγώνα. Και η συνέχεια αναμένεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κεφαλιά τώρα δεξιά για την ομάδα του Αστέρα που κάνει ένα σούτε τώρα παράλληλα. Εδώ πάτησε την μπάλα, προσπάθησε να βγει σε ένα σούτε και από δεξιά. Η κίνηση που κάνει με το σώμα του διεκδικεί ο Χατζάβας. Έρχεται ο Μακρύδης. Ο Πέτης εδώ Τσαπέλ δεν μπόρεσε. Γρήγορα ο Αστέρας πρότσε την μπάλα από τον Χατζάβα. Οι κόντρες αντεπίδες τώρα με τον Ζηρίδη που βγαίνει ο Αστέρας τώρα μπροστά. Για να δούμε, πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει διαγώνια, κάποια φάση. Έρχεται τώρα εδώ, τον καλύπτει ο Λικέρης. Κάνει ένα σούτε μπροστά, προσπάθησε ο Σταμάτης να πατήσει την μπάλα, να παίξει τον αδείο. Παίρνει το πλάγιο που κερδίζει ο Αστέρας από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται. Για να δούμε, τα πρώτα τρία λεπτά δείχνει ότι βλέπουμε σίγουρα ένα ζευρό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να προσπαθούν βέβαια να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να σκοράρουν και φυσικά να ανάψουν το σημερινό ντέρμπι παρουσία και των θεατών που στηρίζουν τις δύο ομάδες στο σημερινό απόλυτο ντέρμπι της φετινής χρονιάς, στο δεύτερο ομίλου της Β' κατηγορίας Ένωσης Μακεδονίας για την 8η αγωνιστική εδώ στο πλαστικό των Αμπλοκήπων, όπου σε περιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη της κάμερας ο Γιώργος Ζαρίς θα καταγράψει σίγουρα ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής χρονιάς στο ποτάμι της Ένωσης Μακεδονίας. Αστέρας και ΑΠΕΛ όλα για όλα, με στόχο βέβαια τη νίκη και την κατάκτηση του πρωταλλητή χειμώνα στη φετινή χρονιά. Να θυμίσω βέβαια με 21 βαθμούς ο Αστέρας, με 17 η ΑΠΕΛ στη βαθμολογία, οι 4 βαθμούς διαφορά. Και έτσι θα κρίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι που είναι πάρα πολύ κομβικό και σημαντικό για τις δύο πλευρές στην πορεία που κάνουν. Μανώλης βγάζει μπαλιά. Πετάγεται εκεί η έξοδος του Παπαδόπουλου που μπλοκάρει την μπάλα. Βγαίνει τώρα η ΑΠΕΛ που είναι με τα μπλε χρώματα, θυμίζω. Γρήγορη κατοχή από τον Κοκαλίδη που προσπάθησε να αλλάξει. Αντεπίδες τώρα για να δούμε. Δεν πέρασε. Κλέβει εδώ ο Αστέρας που γίνεται κάτοχος. Πήγε και ο Μπαζάη. Ένα σου τώρα στο βάθος για την ΑΠΕΛ που τρέχει. Μακρύδης τώρα προσπάθησε να τρέξει, να προλάβει την μπάλα, αλλά κάλυπτε ο Μητρολίδης πίσω η μπάλα για τον Σκούρα. Βλέπετε ότι το παιχνίδι όσο κυλάει τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι θα δοθούν μεγάλες μάχες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι φάσεις για να μπορέσουν να φτάσουν σε κάποιο γκολ που θα ανοίξει και το σκορ ανάμεσα στις ομάδες και αποκτώντας και ενδιαφέρον. Για με τώρα την ΑΠΕΛ με τον Ανδριάδη, ο οποίος πήγε να αλλάξει την μπάλα, μπερδεύτηκαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Πλάγιο που κερδίζει έξυπνα ο Μανώλης για την ομάδα του Αστέρα Μπελοκήπων. Χρήστος Αγαπητός στον πάγκο και από την άλλη Σάκης Δανίδης. Φωτογραφήθηκαν από τους ρεπόρτερ το αγώνα που καταγράφουν το σημερινό παιχνίδι, δείχνοντας ότι το ποδόσφαιρο σίγουρα χρειάζεται ανθρώπους να το στηρίζουν, παρά το ότι
Η κάθε ομάδα κοιτάει τα συμφέροντά της αγωνιστικά, στα πλαίσια του αγώνα και το εφαγωνίζεσαι για να κατακτήσει την νίκη. Από εκεί και πέρα δούμε ποιος ήταν πιο σωστός. Ο Αστέρας που θέλει να επιστρέψει βέβαια στην ΑΦΑ κατηγορία, οδηγεί την κούρσα του ομίλου, η ΑΠΕΛ ακολουθεί και σίγουρα το παιχνίδι χαρακτηρίζεται πολύ σημαντικό με την αναφορά βέβαια της βαθμολογίας που σας έδειξα. Από τη μια ο Αστέρας θέλει να φύγει στους συν 7 και από την άλλη η ΑΠΕΛ σε απόσταση αναπνοής για να διεκδικήσει, αν θέλετε, την κατάξη του πρωταθλητή χειμώνα. Άτυπο βέβαια, αλλά σημαντικό ανάμεσα δύο ομάδες που ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Η μπάλα σε μια προσπάθεια. Σπυρό. 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 Αν θέλεις μέχρι εκεί και μπορείς και λέξεις. Γιατί από ό,τι βλέπει θα με διευκολύνεις πολύ. Λίγο. 5 εκατοστά. Έτσι. Ευχαριστώ. Εκεί καλά είσαι. Κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΠΕΛ Αγκαδά. Με τα πρώτα λεπτά να ανεβαίνουν οι τόνοι του αγώνα. Έκτο λεπτό της συνάντησης. Αστέρας Αμπελοκήπων, ΑΟΛ Αγκαδά ή ΑΠΕΛ 0-0. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει αμυντική του Αστέρα που βγάζουν την μπάλα έξω. Τρέχει ο Ιωαννίδης να καλύψει που γυρνάει πίσω για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος τώρα με την μπάλα. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Πάει να πιέσει ο επιθετικός εκεί η Καράη. Θα βγάλει μια παλιά, θα αλλάξει την πορεία ο Μητρολίδης. Πλάγιο για τον Αστέρα. Προσέχουν οι δύο ομάδες να αποφύγουν λάθη και φυσικά να δημιουργήσουν πιο ουσιαστικές φάσεις παρά το γρήγορο ρυθμό που απέκτησε από τα πρώτα λεπτά, δείχνοντας βέβαια και το ενδιαφέρον που έχει το μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς που χαρακτηρίζεται, αφού σίγουρα συγκεντρώνει όλα τα φώτα του ομίλου της αγωνιστικής εδώ στο πλαστικό των Αμπελοκήπων. Σταμάτης, δεξιά τροφοδότησε Χατσάβας. Θα κάνει το σούτ, θα πάρει έξυπνα το κόρνερ. Στην προσπάθεια να περάσει σέντρα από τα πόδια του Ιαννίδη. Ζηρίδης θα πάρει θέση να εκτελέσει το κόρνερ για τον Αστέρα. Πάει κοντά του εκεί ο Μανώλης. Τελικά απομακρύνεται γιατί τον είδε και ο Πέτσης ΑΠΕΛ Αγκαδά. Θα γίνει η παράλληλα έξυπνη παλιά. Το σούτ απευθείας καλό. Παρά την πρόθεση από την ενέργεια που έκανε απευθείας το σούτ εδώ, ο Σταμάτης, η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι για τον Παπαδόπουλο, εδώ δημιουργείται, αν μου επιτρέπετε, η πρώτη φάση των γηπεδούχων στο παιχνίδι. Για να δούμε, οι δύο ομάδες προσπαθούν, όπως είπαμε, να αποφύγουν λάθη. Να είναι προσεκτικές γιατί το παιχνίδι σίγουρα χαρακτηρίζεται σημαντικότατο. Και σας ανάφερα το λόγο νωρίτερα. Γιατί μέχρι το τέλος θα δοθούν μεγάλες μάχες για την νίκη. Σε ένα παιχνίδι που θα δούμε πώς θα κριθεί. Και αν αναδείξει νικητή. Εδώ στο πλαστικό των Αμπελοκήπων. Αστέρας ΑΠΕΛ Αγκαδά. 0-0. Κατοχή τώρα. Θα προλάβει παρά την πρόθεσή του που έκανε την κίνηση ο Μανώλης. Έχουμε. Πλάγιο για τον Αστέρα. Με τον Μανώλη να παίρνει θέση. Μανώλης τώρα για να δούμε. Θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Έκανε την κίνηση. Έβαλε τα πόδια του προηγουμένως εκεί ο Κοκόλας. Οι κόντρες προσπαθεί να αλλάξει. Μπαλιά που βγάζει τώρα στο βάδος, έκανε την κίνηση εκεί ο Βαχανελίδης. Έχουμε συνέχεια φάουλ. Για να δούμε, δύο ομάδες δείχνουν ότι προσπαθούν να τρέξουν, να γίνουν πιο ουσιαστικές. Και αυτό αποκτάει βέβαια ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενδιαφέρον στον αγώνα. Μια από τις καλύτερες φυρίχτρες του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Ναζίρης διευθύνει με τους συνεργάτες στο σημερινό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κατοχή για την ΑΠΕΛ. Έγινε το σούτ από την πρόθεση του Χολίδη, αλλά βρήκε σε πλάτες εκεί. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Καράη. Βλέπετε και τα λάθη. Προσπαθούν να αρπάξουν οι δύο ομάδες σε ευκαιρίες. Ένα χέρι που ζητάνε εκεί αφήνει πλεονέκτημα μπάλα από την κεφαλιά που κάνει ο Χολίδης. Θα πεταχτεί έξω και τώρα θα διαγώσει τον αγώνα ο διαιτητής για να δουν οι πρώτες βοήθειες. Ψυχωμένες και οι δύο ομάδες και είναι λογικό ότι εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν και είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, αλλά Αστέρας Αμπελοκήπων και ΑΠΕΛ Αγκαδά κάνουν πορεία πρωταθλητισμού και είναι ξεκάθαρο ανάμεσα στους δύο ότι χωρίς να θέλω να εκθέσω τις υπόλοιπες ομάδες, θα είναι ο φετινός πρωταθλητής του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας. Το σημερινό παιχνίδι είναι ένας από τους τελικούς που θα δώσουν στη συνέχεια τις πορείες που κάνουν και ένα μεγάλο ποσοστό που έλεγα νωρίτερα θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα. Το αν ο Αστέρας θα ξεφύγει στους 7 ή αν ΑΠΕΛ θα φέρει σε απόσταση αναπνοής.
τη διαφορά για να πεισδύσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σκούρας εκτέλεσε το ελεύθερο. Η μπάλα κονταρίστηκε. Γούσιος προσπαθεί. Βγαίνει τώρα δεξιά. Χατζησάβας από κοντά. Η κεφαλιά που πετάχτηκε εντυπωσιακά. Ο Χολίδης. Κόρνερ. Το γεγονός βέβαια ότι ο Αστέρας προσπαθεί βέβαια, όπως έχουμε πει, έχει συνηθίσει να παίζει σε πλαστικό. Η Απέλα έχει μάθει να παίζει σε χόρτο. Φαίνεται διαφορά ότι σίγουρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και να διαχειριστεί τον παράγοντα έδρα. Σίγουρα σε μια πολύ καυτή έδρα που έχει η ομάδα των Αμπλοκήπων, θέλοντας να αρχίσει την πορεία της, για να δούμε πώς θα καταφέρει να εξελιχθεί. Έγινε το σούτ από το σταμάτη, μπάλα πέρασε από όλους, κατέληξε πίσω. Εδώ προσπαθεί να βγει από δεξιά. Έχουμε την μπάλα. Μπροστά. Έχουμε φάουλ για την Απέλ. Με τον... Γιατί από εκεί δεν χρειάζεται. Μακρύδης θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε στο πρώτο 12 λεπτό του ημιχρόνου. Εδώ στο δημοτικό στάδιο των Αμπλοκήπων με τον πλαστικό. Ο επιθετικός εδώ της Απέλα θα κάνει το σουτ παράλληλα. Θα διώξουν εκεί ο αρχηγός το Αστέρα. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Βλέπετε εκεί να ψυχώνει τους συμπαίκτες του. Ο Χατζησάβας. Πλάγιο τώρα που εκτελείται από τον Ιωαννίδη. Προσπαθεί ο Μακρύδης να φύγει. Θα πάρει φάουλ. Που χρεώνεται στον παίκτη του Αστέρα. Που ήταν κοντά εκεί ο Αλέξης Ιωαναζήρης. Για να δούμε. Αγωνία, ενδιαφέρον και κίνητρο με στόχο ένα γρήγορο γκολ. Αυτό που θα δώσει βέβαια την απόλυτη συνέχεια στο απόλυτο ντέρμπι. Που έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από το κανάλι της Μακεδονίας. Γιατρέ. Για να δούμε τώρα εδώ τον επιθετικό της Απέλας αυτή την εκτέλεση φάουλ. Μακρύδης. Όλοι μπροστά στην εστία και του Σκούρα. Μακρύδης. Τώρα θα σπηδήσει ο διατής του αγώνα. Θα γίνει εκτέλεση. Η κεφαλιά από κοντά. Το σούτ εδώ παρέλα. Γκολ. 0-1. Να λοιπόν έρχεται η Απέλ και πετυχαίνει τον γκολ με τον Γκογκαλίδη. Ο οποίος μετά από την εκτέλεση βρέθηκε εκτετημένη άμυνα του Αστέρα. Ο Γκογκαλίδης θα βάλει φωτιά το γήπεδο των Αμπελοκήπων με το σουτ που κάνει. Η Απέλ παίρνει σημαντικό προβάδισμα. Στο 13 του πρώτου ημιχρόνου. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την ομάδα του Λαγκαδά. Μετά από πολύ καθαρή σκέψη που έγινε. Ο Γκογκαλίδης βρήκε την άμυνα εκεί στον ύπνο του Αστέρα Αμπελοκήπων. Έκανε το σουτ και άναψε το απόλυτο ντέρμπι κάνοντας το Αστέρας Απέλ 0-1. Μπροστά. Βαχανελίδης θέλει να βγει. Μόνος του παλεύει εκεί, πάει κοντά του. Μανώλης. Εδώ δεν πέρασε η μπάλα. Εδώ κάποια νεύρα, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχει μια νευρικότητα, αλλά δεν χρειάζεται. Ο κύριος Ναζίρης προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα και έτσι πρέπει. Είναι ένα ντέρμπι που πρέπει να το χαρούν οι δύο ομάδες και όχι να φτάσουμε σε γεγονότα που δυστυχώς δεν βοηθάνε το ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε και πριν ότι πρέπει για νικητές και ετοιμένους να βλέπουμε πάντα τη θετική πλευρά. Σίγουρα και οι δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες και τα δίνουν όλα. Η Απέλ κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα σε μια πολύ δύσκολη έδρα και ανάβει το απόλυτο ντέρμπι. Με τον Γκογκαλίδη σκόρε το αγώνα να προηγείται από το 13-0-1. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Κεφαλιά παλάζει την πορεία. Έκανε την κίνηση ο Λικέρης. Να δούμε και τις αντιρράσεις του Αστέρα. Μπροστά. Εδώ προσπαθεί να παιχτεί το 1-2. Άργησε όπως ο Βαχανελίδης από συνεργασία που πήγε να το βγάλει ο Λικέρης.
Τώρα εδώ πατάει την μπάλα. Για να δούμε. Προσπαθεί ο Αστέρας να βγάλει παλιά. Βγαίνει τώρα μπροστά. Για να δούμε. Καράει. Μόνος του. Προσπαθεί να περάσει. Πάει ο Οδυσσέας. Ο Τσακάλης. Τελικά έχουμε κόρνερ. Εκεί από τον αρχηγό της ΑΠΕΛ Αγκαδά. Βλέπετε ότι σίγουρα το παιχνίδι άναψε. Σας έλεγα ότι το γρήγορο γκολ έδωσε κίνητρο για να ποτίζει ενδιαφέρον. Έγινε ένα σούτο γρήγορα. Όπως η μπάλα απομακρύνεται. Προσπαθεί η ΑΠΕΛ να βγάλει έξω την μπάλα με το σώμα του. Ο Ανδρεάδης κατέβασε την μπάλα. Ο Μακρύδης θέλει να περάσει. Ανδρεάδης γυρνάει πίσω. Το σούτ. Έχουμε πλάγιο. Όπως βλέπετε βρήκε και λίγο στις κάμερες, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θέμα. Κατοχή τώρα της μπάλας. Το γύρισμα που έγινε από τον Καράη. Για να δούμε, όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο κορυφώνει το ενδιαφέρον. Μια και απέκτησε σίγουρα τεράστια. Τεράστιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μετά τον γκολ της ΑΠΕΛ Αγκαδά που άνοιξε το σκορ. Για να δούμε τώρα το κόρνερ που θα πάρει θέση. Ψάχνει αντιδράσεις η ομάδα του Αστέρα Μπελοκήπων. Στον γκολ που δέχτηκε πολύ νωρίς. Ναζίρης. Θα εκτελέσει το κόρνερ. Η κεφαλιά πέρασε σε σώματα. Τρέχει ο Βαχανελίδης. Πατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει τον Κογκαλίδη, το σκόρ του αγώνα. Θα γίνει το σούτα, κονταριστεί. Επιμένει εκεί, αλλά τελικά πλάγιο. Για να δούμε. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον και είναι λογικό ότι θα δούμε. Σας είπα ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής χρονιάς στο απόλυτο ντέρμπι της Β' κατηγορίας. Εδώ στο γήπεδο Ασθενήτης των Αμπελοκήπων. Αστέρας ΑΠΕΛ Αγκαδά ή ΑΟΛ Αγκαδά, αν θέλετε. 0-1 από πολύ νωρίς με σκόρ τον Κογκαλίδη. Κατοχή τώρα. Σε ένα σούτ που πάει να γίνει, για να δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει την μπαλακή που πήγε. Είπαμε θέλει καθαρό μυαλό, καθαρές σκέψεις, αν και δύο ομάδες έχουν κάνει αρκετά τρεξίματα, τα δίνουν όλα. Έχουν κοινό στόχο την νίκη. Ο Λαγκαδάς πήρε τον πρώτο λόγο, αλλά να δούμε τις αντιδράσεις για τον Αστέρα στη συνέχεια. Παπαδόπλος ήρεμα προσπαθεί να εκτελέσει το ελεύθερο. Η μπάλα τώρα γρήγορα σε κατοχή για τον Αστέρα που πήγε να περάσει την μπάλα. Έκανε το κλέψιμο ο Κοκολάς. Για δούμε τώρα τη δεξιά, πάνω να βγάλει κάποια παλιά. Το σούτε διώχνει η αμυντική εκεί και απομακρύνει την μπάλα για να καταλήξει σε πλάγιο. Συμπληρώνουμε 18 λεπτά εδώ στο απόλυτο ντέρμπι της Β' κατηγορίας. Για την 8η αγωνιστική, Αστέρας Αμπελοκήπων, ΑΟΛ Αγκαδά 0-1 με σκόρ, θυμίσω, από το 13 τον Γκογκαλίδη. Ένα παιχνίδι πραγματικά για γερά νεύρα. Με τις δύο ομάδες πάρα πολύ γρήγορες. Μπροστά ο Αστέρας που προσπαθεί να βρει ισορροπίες. Για δούμε τώρα. Καράει, θέλει να σουτάρει, καθυστερεί. Βάζει τα πόδια του ο Γούσιος. Φουλάρουν οι δύο ομάδες που βλέπουμε το παιχνίδι πάνω κάτω με γρήγορο ρυθμό. Το γρήγορο γκολ σίγουρα άναψε τα αίματα και έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Σκαρτή παλιά τώρα από το Μανώλη. Η μπάλα δεξιά, προσπάθεια ο Χατζησάβας, οι κόντρες, κλέβει η ΑΠΕΛ, προσπαθεί να βγει προς Ανδριάδης, συνεργάζεται, κάνει την κίνηση, Μανώλης, η μπάλα από το σούτ, τώρα από το Σιδεράκι, που διώχνει. Έχουμε μια διακοπή τώρα το αγώνα. Σε ένα φοβερό ξεκίνημα. Με ένα γρήγορο γκολ που ήρθε από τους φιλοξενούμενους και απέκτησε σίγουρα μεγάλο κίνητρο η συνέχεια. 19 λεπτά και κάτι. Σε αυτό το εντυπωσιακό και απόλυτο ντέρμπι που δείχνει ξεκάθαρα με επιθετικό ποδόσφαιρο από τις δύο ομάδες. Αστέρας Αμπελοκήπων, ΑΟΛ Αγκαδά 0-1. Κατοχή για τον Αστέρα. Με την μπάλα στα πόδια του, προσπάθεια από τον Τσουρούκη. Από την άλλη μεριά, προσπαθεί ο Μητρολίδης. Βγαίνει ο Ζηρίδης, θέλει να περάσει, θα πάρει φάουλ από τον Γούσιο. Σας έλεγα βέβαια ότι όσο κυλά ο χρόνος, τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Σίγουρα η ομάδα του Σάκη Δανίδη πήρε σίγουρα
τον πρώτο λόγο και την ψυχολογία, ανοίγοντας το σκορ. Από εκεί και ψάρα ψάχνει τις λύσεις ο Χρήστος Αγαπητός να αλλάξει την τύχη του αγώνα και να φέρει τον Αστέρα πιο μπροστά προς την εστία του Παπαδόπουλου. Δύο παίκτες κοντά στην μπάλα. Όλος ο κόσμος μπροστά στην εστία του Παπαδόπουλου. Για να δούμε. Ζηρίδης δίπλα του. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Τώρα θα αλλάξει. Για να δούμε. Θα δοκιμάσει από μακριά το σουτ. Καλό! Και μπάλα στα δίκτυα. Ένα απίστευτο γκολ που πετυχαίνει, φίλες και φίλοι. Ο Αμπαζάη κάνει το 1-1. Προσπάθησε ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε. Κλείσει την μπάλα από τα χέρια του. Απαντάει ο Αμπαζάη που έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ από μακριά. Αφηδίασε τον Παπαδόπουλο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στέλνοντας στην κλειστή γωνιά την μπάλα. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια από τον πορτιέρο τη Απέλα Γκαδά που δεν μπόρεσε τελικά. Κλείσει την μπάλα από τα χέρια του. 1-1 ο Αστέρας που βρίσκει τις λύσεις στο πρόσωπο του Αμπαζάη και φέρνει ξανά το παιχνίδι από την αρχή στο 21. Με το παιχνίδι πραγματικά να παίρνει φωτιά από πολύ νωρίς, σας τα έλεγα και τελικά δεν διαψεύομαι ότι σήμερα θα δούμε το καλύτερο παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Ένωσης Μακεδονίας. Στο απόλυτο ντέρμπι που είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και αξίζουν τα εύσημα. Για όποιον και αν αναδείξει το σημερινό παιχνίδι νικητή. Αστέρας και Απέλ σε μεγάλη μέρα. Διαφημίζουν σίγουρα το Ερασμό Ποδόσφαιρο και την παρουσία των δύο ομάδων που κάνουν στη φετινή χρονιά. Πλάγιο για την Απέλ. Βαχανελίδης προσπάθησε να περάσει. Έγινε το σούτε. Άλλαξε την μπάλα. Ζηρίδης. 22 λεπτά συμπληρώνουμε. Τα δύο γρήγορα γκολ σίγουρα έδωσαν μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Αστέρας Απέλ 1-1. Απάντησε ο Αμπαζάη. Με ένα μονοκόμματο που έκανε νωρίτερα, ξεγέλασε τον Παπαδόπουλο και ισοφάρισε για τον Αστέρα για να ξαναφέρει το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Μαγική εικόνα σήμερα στον πλασκό των Αμπλοκήπων για δύο ομάδες πραγματικά από τα παλιά, όπως λέμε. Πραγματικά διαφημίζουν το Ερασμό Ποδόσφαιρο και βλέπουμε ένα ντέρμπι που μέχρι το τέλος θα σπάσει καρδιές, αφού στόχος είναι κοινός των δύο ομάδων, η νίκη και ο πρωταθλητής χειμώνα, που όπως έλεγα νωρίτερα βέβαια στα σχόλιά μου, θα κρίνει ανάμεσα δύο ομάδες που κάνουν πορεία πρωταθλητισμού. Έχουμε τώρα μια διακοπή, με άλλο πλάγιο τώρα που έχει δείξει ο κύριος Ναζίρης Αλέξανδρος, που διευθύνει με απόλυτη επιτυχία, ο έμπειρος διαιτής με τους Τσέτσο και Στεφανίδη βοηθούς. Εδώ Οδυσσέας, ο Τσακάλης διώχνει την μπάλα. Θα πεταχτεί τώρα ένα αέρια μονομαχία που έγινε από δεξιά, από τον ψηλόσωμο παίκτη εκεί του Αστέρα να κερδίσει την μπάλα. Γιάννη Μαβαχανελίδης με τον, Ζηρίδη να θέλει να βγει. Έχουμε πλάγιο. Ζηρίδης θα πάρει θέση. Η μπάλα πίσω στον ίδιο. Πανοίγει χώρο. Λικέρης γύρισε την μπάλα στο πόδια του Τσουρίκη. Και αυτός για τον Σκουρά. Απευθείας θα κάνει την παλιά του. Θα περάσει η μπάλα στα πόδια τώρα. Πάει να κάνει την κίνηση ο Σταμάτης. Εδώ ζητάνε προφανώς κάτι. Εδώ με την μπάλα να κερδίζει τη μονομαχία ο Χατσάβας, ο αρχηγός του Αστέρα. Άντε, κόψε λίγο, σταμάτα λίγο, ρε μάλακα. Σταμάτα λίγο, κόψε λίγο. Πλάγιο που εξελίτε δεξιά. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται από δεξιά από τον προθυμένο Ζηρίδη. Οι κόντρες, βάζει τα πόδια του, προσπάθησε να σταματήσει την πάρη, την πορεία της μπάλας εκεί ο Μπαζάη. 24 μαγικά λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Αστέρας Απέλ 1-1. Σκόρε θυμίσω. Γκοκαλίδης και Αμπαζάη. Σε αυτό το πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Και στο ντέρμπι της αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας. Σκατή παλιά του Ιωαννίδη χωρίς αποτέλεσμα. Ο σκόρας δεν έχει πρόβλημα στην εξοδό του να μπλοκάρει την μπάλα. Σκόρας τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια κάτω καρδιά για τον Αστέρα. Μπροστά για να δούμε, πατάει την μπάλα ο Σταμάτης. Προσπάθησε να περάσει. Περνάει ωραία δεξιά. Βαχανελίδης με την μπάλα.
Προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο του. Αφήνει δεξιά. Μανώλης έκανε την κίνηση. Προσπάθησε και ο Καράη. Για να δούμε τώρα το σούτ από τον Αμπαζάη που βγάζει ωραία δεξιά. Με πρόθεση τον Βαχανελίδη. Το σούτ που γίνεται καλύπτουν εδώ οι αμυντικοί. Αφήνει έξυπνα ο Χολίδης και ο Παπαδόπουλος βγαίνει και μαζεύει. Παπαδόπουλος εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα προσπαθεί να κλέψει. Δεν μπόρεσε ο Μητρολίδης. Για δούμε τώρα μπροστά. Μακρύδης πατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει. Ζητάει φάουλ εδώ. Αφήνει πλεονέκτημα. Μπροστά ο Αστέρας. Οι κόντρες με τα κουνάκια εδώ πάνε να περάσει, αλλά επεμβαίνει. Ο Γούσιος γύρισε την μπάλα από την άλλη μεριά. Ο Γκοκαλίδης έκανε μια σέντρα. Προσπάθησε να περάσει κάποιον. Βλέπετε το παιχνίδι ανταγωνιστικό πάνω κάτω με γρήγορο ρυθμό. Ασταμάτητες και ασυγκράτητες οι δύο ομάδες. Από ένα γκολ και σίγουρα μοιράζονται και τις εντυπώσεις στο απόλυτο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής. Δείχνοντας μάχη σώμα με σώμα με λιγότερα λάθη, να δούμε και ξεκάθαρες σκέψεις ο μεγάλος νικητής στο απόλυτο ντέρμπι. Κατοχή της μπάλα για τον Αστέρα που ψάχνει να περάσει εκεί. Αλλαγές. Ζηρίδης ψάχνει να αλλάξει από την άλλη μεριά. Γύρισε την μπάλα πίσω. Τουρούκης γύρισε την μπάλα από τον Μανώλη. Προσπαθεί να βγει τώρα στην κίνηση που έκανε ο Λικέρης. Το σούτ από τον Αμπαζάη. Βαθιά μπαλιά. Μπροστά τρέχει ο Βαχανελίδης. Πατάει την μπάλα. Θέλει να σουτάρει. Τον πιέζει και ο αντιπαλός του. Τελικά. Κόρνερ. Κόρνερ λέει ο διαιτής. Χρεώνεται στον παίκτη της ΑΠΕΛ. Ένα κόρνερ τώρα που πάνε εκτελεστή. Βλέπω δυο παίκτες κοντά στην μπάλα. Πάει και ο Ζηρίδης. Πάει και ο τέκτης. Αλλάξα την μπάλα. Ζηρίδης κάνει σέντρα. Διώχνει με τα χέρια ο Παπαδόπουλος. Δεύτερη προσπάθεια του στην έξοδο. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο πορτιέρ εδώ της ΑΠΕΛ. 27ο λεπτό. Ανεβαίνει η τόνη του αγώνα. Με το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά να δείχνει ξεκάθαρα ότι παρακολουθείτε το πιο σημαντικότερο παιχνίδι των δύο ομάδων στη φετινή χρονιά για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας σε ένα ποδοσφαιρικό σωματείο Μακεδονίας. Αστέρας, ΑΠΕΛ. Μπροστά ο Αστέρας. Έξυπνη κίνηση από το Σταμάτη. Τρέχει να διεκδικεί στην μπάλα. Αλλά offside υποδεικνύεται ο Λικέρης. Παρά την έξυπνη ενέργεια, εδώ πήγε να παιχτεί το 1-2. Αλλά η έγκυρη υπόδειξη από τον Σπύρο Τσέτσο υποδεικνύει σε θέση offside την ομάδα του Αστέρα. Τρεξίματα σίγουρα και δυνατό ρυθμό δείχνει ξεκάθαρα με καθαρό μυαλό στον νικητή του αγώνα. Εδώ προφανώς εκεί ο Ανδριάδης απλά δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Μια κεφαλιά εκεί από τον Γούσιο. Εδώ χάνεται ευκαιρία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές μεταξύ των δύο ομάδων είναι και φίλοι. Είπαμε αντίπαλοι για να είναι τα λεπτά. Ο καθένας κοιτάει το σπέρο του, αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται. Γιατί και οι δύο ομάδες πραγματικά νομίζω τους αξίζουν τα εύσημα για την παρουσία τους και το παιχνίδι που παρουσιάζω σήμερα που δείχνει ότι θα κριθεί σε αυτόν που προφανώς θα μπορέσει να ξεπεράσει τις προσδοκίες του και να σκοράρει. 1-1 μέχρι στιγμής σε ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο. 28 λεπτό. Μπαλιά τώρα από δεξιά από τον Γκογκαλίδη. Το σκόρ του 0-1. Μακρύδης προσπάθησε, αλλά άρχισε να πατήσει την μπάλα. Αλλά επιμένει όμως ο ίδιος που έγινε ξανά κάτοχος. Με τα κουνάκια, ωραία, γύρισε την μπάλα πίσω. Γούσιος θέλει να γεμίσει. Εκεί δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Αστέρας. Με την μπάλα από την άλλη μεριά. Από τα πόδια τώρα από τον Μανώλη που βγάζει μπαλιά. Προσπαθεί να σηκωθεί. Κάνει την κίνηση ο επιθετικός Καράη. Ψάχνει κάποιον δίπλα του. Ο Ζηρίδης που αλλάζει την μπάλα. Έρχεται και ο Αμπαζάη. Βλέπει ωραία δεξιά. Προωθεί ωραία το Λικέρι. Και αυτός ανοίγει. Μανώλης θέλει να κάνει σέντρα. Θα βγάλει παλιά. Αλλά σε καλή θέση ο Παπαδόπουλος τελειώνει τη φάση. Απλώντας τα χέρια του και μπλοκάρει την μπάλα. Μακρύδης δεν πρόλαβε. Πετάχτηκε εντυπωσιακά ο Μητρολίδης. Αλλά στην πορεία πάει ο Γκογκαλίδης. Προλαβαίνει. Αλλά έχει βγει. Μπάλα λέει είναι πλάγιο για τον Αστέρα. Για να δούμε, προσπαθούν οι δύο ομάδες, όπως είπα, να γίνουν πιο αποφασιστικές, πιο ήρεμες, αλλά και στα τελειώματα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στον γκολ. 1-1 μέχρι στιγμής, σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο, με τη συνέχεια να αναμένεται να επιφυλάσσει σίγουρα, όχι για καρδιακούς. Ζηρίδης, άνοιξε ωραία την μπάλα. Με προθυμένο τώρα το Λικέρι. Η κίνηση του Ναμπαζάη. Ο Βαχαναλίδης έκανε την κίνηση. Έπαιξε ωραία ο Μανώλης. Προσπαθεί να βγει μπροστά.
Εδώ τι έχουμε, μια σύγκρουση, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα γιατί την μπάλα είναι στον αστέρα, αλλά θα πετάξει την μπάλα έξω ο Βαχανελίδης, γιατί βλέπει τον πεσμένο συμπαίκτη του κάτω, Μανώλη, που τραυματίστηκε. Βλέπετε και ένα χαρακτηριστικό πλάνο μεταξύ του Βαχανελίδη με παίχτη τον Παπαναστασίου εκεί. Αγκαλιές, έτσι είναι, είπαμε, πρέπει να υπάρχουν και φιλίες στο ποδόσφαιρο. Η αντιπαλότητα είναι των 90 λεπτών μέσα στο γήπεδο, αλλά από εκεί και πέρα οι παίκτες μεταξύ τους έχουν κοινά στοιχεία και έτσι πρέπει να βλέπουμε, να διαφημίζω το ποδόσφαιρο. Είπαμε, ο καλύτερος σίγουρα θα κερδίσει, αυτός που θα φανεί πιο αποφασιστικός και αυτός που θα μπορέσει να φτάσει. Είδατε και εκείνο το χαρακτηριστικό πλάνο. Απλά πρέπει να συνεβάλλουν όλοι. Παράγοντες, ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφοι φυσικά για την ανάπτυξη του τουριστικού ποδοσφαίρου. Και μέσα στιγμής βλέπουμε πραγματικά ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου μέσα στιγμής. Που συνεχίζεται με απόλυτο ρυθμό. Η μπάλα μπροστά. Μακρύδης. Προσπαθεί να περάσει. Κατοχή για την ΑΠΕΛ. Προσπάθησε εδώ, λάθος εδώ, αλλά ο Χατζάβας χρεώνεται με φάουλ. Πήγε να κλέσει την μπάλα, αλλά χρεώθηκε με ένα φάουλ που τον κερδίζει η ΑΠΕΛ. Και επί ευκαιρία βέβαια τη διακοπή να κάνουμε έτσι μια διευκρίνηση σε κάποια λεγόμενά μου που έλεγα νωρίτερα. Έλεγα νωρίτερα ότι οι δύο ομάδες που κάνουν πορεία πρωταθλητισμού, σίγουρα το παιχνίδι θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα, γιατί βαδίζουμε προς το φινάλε του 2024. Πέρα από αυτό, βέβαια οι δύο ομάδες είναι ξεκάθαρα ότι διεκδικούν τα αυτονόητα και τον πρωταθλητισμό. Και η ΑΠΕΛ Αγκαδά που αναγεννήθηκε με νέους ανθρώπους και με νέα διοίκηση, σίγουρα προσπαθεί ξανά να γράψει τη δικιά της ιστορία που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σίγουρα και ο Αστέρας έχει τη δικιά του ιστορία ποδοσφαιρικά. Οπότε αυτό που θα κρίνει, αν θέλετε, στις λεπτομέρειες και το πιο ουσιαστικό κομμάτι, στον πιο ουσιαστικό για το σημερινό νικηφόρο αποτέλεσμα. Η διαφορά των 4 βαθμών, να δούμε αν θα μειωθεί στον 1 ή θα αυξηθεί στους 7. Και αυτό είναι που κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο σημαντικότερο στη σημερινή αναμέτρηση. Η διακοπή κάπου παίρνει τέλος με τον γιατρό. Να δίνει τις πρώτες βοήθειες. Σας ευχηθούμε να μην έχουμε και κανένα σοβαρό τραυματισμό, γιατί η ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών είναι πάνω απ' όλα, πέρα από το συμφέρον των ομάδων τους. Συνέχεια με την ΑΠΕΛ. Για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βαθιά μπάλια που γίνεται. Η κεφαλιά απλώνει τα χέρια του. Στην έξοδο ο Σκούρας τελειώνει τη φάση για τους γηπεδούχους. Εκτελεί το ελεύθερο. Μπροστά προσπαθεί με κεφαλιά. Πετάχτηκε έξυπνα στην κοινή ισοπαίδηση του Αστέρα. Και άλλαξε την μπάλα. Σταμάτης. Πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει τον αδείο. Άφησε η κίνηση από τον Λικέρι. Μπαλιά από την άλλη μεριά. Ζηρίδης. Πάει να τον πιέσει ο Γούσιος. Ζηρίδης. Ο Γούσιος πιέζει από κοντά τον παίκτη. Ο Αστέρα κλέβει την μπάλα τώρα η ΑΠΕΛ. Κάνει ένα σούτ εκεί, αλλά δεν είναι κανένας. Αφήνει την μπάλα, καταλήξει σε πλάγιο. Πίσω η μπάλα στο Σκούρα. 33ο λεπτό. Στο πλαστικό γήπεδο των Αμπελοκήπων. Αστέρας ΑΠΕΛ 1-1. Με τη συνέχεια και τις προσπάθειες των παιχτών των δύο ομάδων να συνεχίζονται και με την παρουσία να είναι σίγουρα σημαντική από τους φίλους των δύο ομάδων, δίνοντας παλμό στους παίχτες. Σάκης Δανίδης δίνει μάχες με την ομάδα του, γνωρίζοντας ότι σίγουρα το παιχνίδι έχει μεγάλη ενδιαφέρον και κρισιμότητα. Και από την άλλη, Χρήστος Αγαπητός από τον Αστέρα θέλει η ομάδα του να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας, αναδεικνύοντας βέβαια και πρωταθλητής χειμώνα και συνεχίζοντας την πορεία που κάνει. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια βέβαια, μια και το παιχνίδι είναι ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Η Κόντας τώρα εδώ που ευνοεί τώρα την μπάλα, βγαίνει τώρα ο Ιωαννίδης. Προσπαθεί να περάσει. Τον κυνηγάει από κοντά. Ο Χατζάβας διώχνει σε ένα χώρο που θα γυρίσει την μπάλα ο παίκτης της ΑΠΕΛ. Αλλά ήρθε όμως μπροστά από τον Γούσιο που έκλεψε την μπάλα. Ο Σταμάτης τώρα βγάζει έξυπνη μπαλιά και περνάει τώρα γρήγορα. Για να βγει ο Χατζάβας, για να δούμε αρχηγός εδώ το Αστέρα. Πατάει την μπάλα, πήγε out. Προσπάθησε εδώ ο αρχηγός να σταματήσει την μπάλα και να κάνει σέντρα, αλλά δεν μπόρεσε παρά την εμπειρία του και την ικανότητα. Παπαδόπουλος, ο ψηλός όμως πορκέρο εκεί της ΑΠΕΛ. Στο ελεύθερο. Δοκιμάζει βαθιά παλιά.
εκεί σε ένα χώρο που πετάχτηκε ένα αμυντική του Αστέρα. Σε ένα κατηγκίνηση τον πιέζει από κοντά ο Σιδεράκης, αλλά πρόλαβε και άλλαξε με τον Ζηρίδη, ο οποίος τώρα πάει να κάνει μια σκαυτή παλιά. Πάει να βγει μπροστά, αλλά κινήθηκε πιο γρήγορα και έξυπνα, καλύπτοντας ο Χολίδης, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα να γυρίσει πίσω στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος ήρεμα, προσπαθεί να ηρεμήσει βέβαια και το παιχνίδι, θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο για την ΑΠΕΛ. Βαθιά παλιά που κάνει, η μπάλα περνάει το χώρο του κέντρου. Προσπάθησε να σηκωθεί κάποιος εκεί, αλλά πετάχτηκε ο Ζηρίδης, άλλαξε την πορεία στα πόδια του Αστέρα που βλέπει δεξιά, ανοίγοντας χώρο για να βγει από τα πλάγια. Μανώλης κάνει μια σκάπτη παλιά, θέλει να σηκωθεί, αλλά ο Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα, παρόλο που του έφυγε, πήγε ο Χατζάβας, αλλά άργησε να κάνει την κίνηση. Γούσιος από δεξιά πατάει την μπάλα, προσπαθεί να ανοίξει. Χολίδης. Γούσιος. Ξανά ο ίδιος. Δίπλα είναι ο Οδυσσέας Τσακάλης, ο αρχηγός, αλλά προτιμάει να παίξει δεξιά. Τώρα θα γυρίσει για τον Παπαδόπουλο. Θα γίνει το σούτ απευθείας. Πετάχτη για κεφαλιά. Πατάει την μπάλα Γιάννος Μοσταμάτης. Οι κόντρες. Εδώ φάουλ που κερδίζει από τον Γούσιο, ο πεσμένος κάτω παίκτης Λικέρης. Στο 36ο λεπτό. Σίγουρα. Λίγο και ένταση του αγώνα δεν μπορεί να λείψει, παρά που είναι ζωγραφισμένοι σε φίλους, παράγοντες. Φαντάζομαι και εσάς τους τηλεθεατές που βλέπετε το παιχνίδι πώς εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου και αναδεικνύει βέβαια το μέγιστο που έλεγα νωρίτερα του ενδιαφέροντος που έχει το μεγάλο αυτό παιχνίδι ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών Μακεδονίας. Κατοχή για τον Αστέρα, μπροστά από το χώρο του κέντρου. Τσουρούκης έκανε το σούτ, εκεί άλλαξε την μπάλα. Ζηρίδης θέλει να περάσει, τον πιέζει ο αντίπαλός του. Ο Γούσιος από κοντά. Θέλει να γίνει κάποια σέντρα. Ανοίγει χώρο, γυρνάει την μπάλα πίσω. Μητρολίδης θα γυρίσει, πετάγεται ο Οδυσσέας Τσακάλης, ο αρχηγός, θα κάνει ένα σούτ εκεί. Πίσω η μπάλα στα πόδια του Σκούρα. Η Τρολίδης προσπάθησε. Η κίνηση που έκανε προηγουμένως. Η ενέργεια. Ο Ζηρίδης η μπάλα πέρασε από την άλλη μεριά. Για να δούμε τώρα εδώ μια κεφαλιά. Θέλει να σηκωθεί μπροστά ο Καράη. Τρέχει ο Πετσαπέλ. Θα γυρίσει την μπάλα. Με το σώμα έκανε την κίνηση ο Κοκόλας. Προσπάθησε τώρα να βγει μπροστά. Ο Βαχανενίδης άλλαξε την μπάλα. Ο Κοκόλας έκανε σούτε. Πάει να βγάλει τον Μακρύδη από δεξιά. Μακρύδης τώρα πατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει. Κάνει την προσπίση. Επιμένει. Στέκεται όρθιος. Κεφαλιά. Από κοντά. Η προβολή δεν μπορεί. Εδώ η ΑΠΕΛ που δημιουργεί μια μεγάλη φάση. Για να ανάψει το παιχνίδι. Μπροστά τώρα ο Καράη. Το σούτε. Σταμάτης. Ζηρίδης τώρα βγαίνει από την άλλη μεριά. Σε γρήγορη αντεπίθεση. Πατάει την μπάλα. Τον πιέζει όσο μπόρεσε ο Σιδεράκης. Κατοχή για τον Αστέρα. Ο αρχηγός κάνει σέντρα. Πετάγεται ο αρχηγός ο Τσακάλης Οδυσσέας. Ξανά η μπάλα στην κατοχή για τον Ζηρίδη. Που επιμένει. Προσποιείται, προσπαθεί να περάσει. Εκεί του παίρνει τη ΑΠΕΛ. Κάνει το λάθος όμως. Σε καλή θέση ο Ανδρεάδης. Που γέμισε και πέρασε ωραία δεξιά. Μακρύδης τώρα με την μπάλα. Θέλει να κάνει σέντρα. Βγαίνει γρήγορα τώρα από την άλλη μεριά. Θέλει να περάσει τους αμυντικούς. Τελικά ζητάνε φάουλ. Εδώ αφήνει συνέχεια διεκδικήσει τη φάση. Με τον Αμπαζάη τώρα να δοκιμάζει μια παλιά. Ψάχνει μπροστά και βγαίνει τώρα ο Χατζησάφας μόνος του από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε τώρα. Ζητάει την μπάλα. Εκεί ο συμπαίκτης του δοκιμάζει το σούτ. Η μπάλα από κόντρες. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος πριν προλάβει ο Καράη και τον απειλήσει. Βλέπετε λίγο και τα λάθη, αλλά και η πίεση που εξασκούν οι δύο ομάδες συνεχίζεται στο μαγικό αυτό πρώτο ημίχρονο και στο ντέρμπι βέβαια της αγωνιστικής της Β' κατηγορίας εδώ στο πλαστικό γήπεδο των Αμπλοκήπων. 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου, Αστέρας και ΑΠΕΛ στο 1-1. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Με την μπάλα τώρα να τρέχει. Πανακαλύψει ο αρχηγός εδώ της ΑΠΕΛ. Αλλά υπάρχει offside. Παρά την προσπάθεια του Οδυσσέα Τσακάλη. Εκεί που αναδείχθηκε ο Καράη.
Εκτελείται γρήγορα. Η κεφαλιά που έγινε. Η μπάλα σε σώματα από τον Σιδεράκη. Προσπάθησε εκεί. Ο Αμπαζάη διεκδικεί την μπάλα. Αφήνει το πλεονέκτημα. Βγαίνει τώρα έξυπνα. Περνάει ωραία σε ωραία προσποίηση. Και κατοχή ο Λικέρης. Αλλά δεν είχε κάποιον να το στηρίξει. Φάουλ έχει δείξει για τον Αστέρα στην προηγούμενη φάση ο Αλέξανδρος Ναζίρης που διευθύνει το απόλυτο αυτό ντέρμπι ανάμεσα δύο ομάδες στο Μήλο. Κρίσο αγαπητό σίγουρα προσπαθεί να δώσει κίνητρο στην ομάδα του βλέποντας σίγουρα ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που μαζί διεκδικούν το φετινό πρωτάθλημα που είναι ξεκάθαρο στη φετινή χρονιά. Κάνοντας σίγουρα αλλαγή σε λίγο, μπαίνει με το 19. Μίλα, Στερ, μίλα! Εδώ το σουτ που έγινε. Ο Κούτας μπαίνει σε λίγο. Η μπάλα από την άλλη μεριά. Κούντας, ένα δέκατο λίγο μέχρι να γίνει η αλλαγή σου, αγόρι μου. Ζηρίδης, δοκιμάζεται το σου, βλέπει την πορεία Παπαδόπουλος, θα φύγει out και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πολύ νωρίς αλλαγή από τον Σάκη Δανίδη στο 41. Μπαίνει ο Κούντας. Και φεύγει, να δούμε. Με το νούμερο 6, ο Σιδεράκης, στο 41. Πρώτη αλλαγή για την ΑΠΕΛ. Ο Σιδεράκης πάυσε τη θέση του και πέρασε ο Κούντας. 4 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Παπαδόπουλος, θα δώσει συνέχεια. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το 1-1 του πρώτου μηχρόνου. Ο Οδυσσέας Τσακάλης τώρα αρχηγός, βγάζει μπαλιά εκεί που έξυπνα. Πάει να τρέξει ο Κούντας, την πρώτη επαφή, παίρνει το πλάγιο. Ο Αστέρας με τον Λικέρη. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Μανώλη. Για να δούμε τώρα μια παλιά που πάει να βγάλει μια σέντρα. Καλύπτει τώρα εδώ την μπάλα. Βγαίνει έξυπνα. Τσακάλης προσπάθησε. Θα γίνει το σούτο. Απευθείας. Και άνθρωπε τώρα εδώ που προσπαθεί να περάσει, εδώ ζητάνε ένα χέρι. Στην προσπάθεια που έκανε σταμάτηση μπροστά από τον Πέτρη Τσαπέλ. Την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Δύο λεπτά ακόμη για το πρώτο μίχνο. Αστέρας Αμπλοκήπων, ΑΠΕΛ Αγκαδά, 1-1. Για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας της Μακεδονίας. Σε ένα μαγικό πρωτοημίχρονο που συνεχίζεται και να δούμε αν θα μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στη νίκη που ψάχνουν δύο ομάδες στο απόλυτο ντέρμπι. Ζηρίδης, σκάβει την μπάλα εκεί που περνάει ωραία, προδότος τον Καράι τον επιθετικό. Για να δούμε μόνος του, πάνε να παίξει τον αδείο, ωραία συνεργασία τον παιχτό του Αστέρα που βγαίνει μπροστά, αλλά προλαβαίνει, διώχνει. Έξυπνα ο παίκτης εκεί. Προηγουμένως της ΑΠΕΛ, σταμάτης, ανοίγει χώρο, τρέχει ο Μανώλης, να βγει από δεξιά, πατάει την μπάλα, κερδίζει τη μονομαχία, προσπαθεί να διώξει και διώχνει την μπάλα όσο μπορεί ο Ιαννίδης Απλάγιος. Για την ομάδα τα Αστέρα λέει, ο Τσέτσος είναι η μπάλα. Αντιδράσει από τον πάγκο, ΑΠΕΛ για το πλάγιο, που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Εδώ για να δούμε με τα κουνάκια προσπαθεί να περάσει. Θα διώξει μακριά ο παίκτης εδώ της ΑΠΕΛ. Κεφαλιά που σηκώνεται ο Τσουρούκης. Βαχανελίδης περνάει για τον Μακρύδη. Ανοίγει χώρο. Η κίνηση από τον Κοκόλα. Βάζει τα πόδια το παίκτης εδώ της ΑΠΕΛ. Προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία ο Γούσιος. Ανοίγει χώρο. Φάουλ.
Μακρύδης θα πάρει θέση να εκτελέσει το φάουλ που κερδίσει ενώ μπήκαμε στις καθυστερήσεις των 2 λεπτών για το πρώτο ημίχρονο. Μακρύδης για να δούμε θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Νίκο, πριν μπούμε στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, αφού παίζουμε τις καθυστερήσεις, 1-1 οι δύο ομάδες, εκτελείται η παράλληλη σέντρα. Η μπάλα πέρασε από όλους, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Γκούντας, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει το σώμα του. Out. Σκούρας. Για να δω συνέχεια. Ανοίγει χώρο. Με την μπάλα στα πόδια τώρα για τον προθυμένο Αμπαζάη. Λικέρης. Παλιά που βγαίνει για τον Αστέρα, προσπάθεια να βγει μπροστά ο Καράη. Πήρε το πλάγιο. Μανώλης θα πάρει θέση να εκτελέσει από δεξιά το πλάγιο για τον Αστέρα. Όπως βρίσκεται μπροστά. Εκτελείται και σε ένα χώρο. Προσπάθησε έξυπνα, έκανε την κίνηση αλλά δεν μπόρεσε. Ο Χατζάβας out. Πίσω η μπάλα στον Παπαδόπουλο. Και αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος Ναζίρης μετά το ελεύθερο από τον Παπαδόπουλο σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου που βρίσκεται στο απόλυτο ντέρμπι εδώ στο πλαστικό των Αμπλοκήπων για την 8η αγωνιστική. Αστέρα και Απέλ 1-1. Θυμίζω ο Κουγκαλίδης έκανε το 0-1. Ο Αμπαζάη ισοφάρισε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να δούμε σε λίγο πώς θα κριθεί το δεύτερο ημίχρονο στο απόλυτο ντέρμπι που έχουν κοινό στόχο οι δύο ομάδες την πολύ μεγάλη νίκη του σημερινού αγώνα σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Αλέξανδρο Ναζίρη και με την ομάδα της Απέλ στη Ζέζα για να ακούσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων. Θυμίζω Αστέρας Απέλ 1-1. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που αναμένει τη συνέχεια όπως έλεγα νωρίτερα να είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάμεσα οι δύο ομάδες που διεκδικούν το απόλυτο ντέρμπι. Να πάμε και λίγο φυσικά να δούμε τη συνέχεια πώς θα κριθεί ο αγώνας που συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον. Μπάλα στα πόδια τώρα για την ομάδα της Απέλ. Με το Μακρύδη εκεί να πατάει, να πιέζεται από τον Σταμάτη. Πίσω ο Παπαδόπουλος θα γίνει κάτοχος. Κατοχή τώρα από τον Μακρύδη. Που γεμίζει μια βαθιά παλιά. Εδώ θα γεμίσει τώρα. Θα περάσει μπάλα. Έκανε την κίνηση ο Λικέρης. Εδώ πετάγεται. Κατοχή για την ομάδα της Απέλ που βγαίνει μπροστά. Δεν πέρασε. Γιάννος ανοίγει χώρο. Προσπαθεί να επιχειρήσει σέντρα από δεξιά αλλά παρά την πρόθεσή του δεν πέρασε. Έχουμε κατοχή τώρα για να δούμε συνέχεια. Ενώ είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Πλάγιο τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί για τον Αστέρα. Για δούμε τώρα την ενέργεια να αλλάξει την μπάλα. Βγήκε και μάζεψε. Ούσιος. Θα βγάλει μια παλιά και σε ένα χώρο τώρα που προσπάθησε ο Μακρύδης. Έχουμε μια κάρτα που θα δει ο Ούσιος εδώ. Ο παίκτης της Απέλ. Ζηρίδης, στο φάουλ για τον Αστέρα.
Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της επανάληψης, 48. Με το 1-1 από το πρώτο μίχρονο μένει. Θα γίνει η σέντρα η παράλληλη. Η κεφαλιά εδώ από τους αμυντικούς να διώξουν την μπάλα έξω από τη Σαπέλ. Μια ανάποδη προσπάθεια να βγάλει την μπάλα πιο έξω. Προσπάθησε να διεκδικήσει εκεί ο Παχανελίδης. Πλάγιο για τον Αστέρα που πάει ο Μανώλης. Εκεί θα εκτελεστεί. Αλλά θα κλέψει την μπάλα και θα πάρει κεφάλαιο εδώ από την ενέργεια του Καράη η Απέλ. Για να δούμε το δεύτερο μήκρον πώς θα εξελιχθεί. Με τις δυο μας να καλούνται να δώσουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχουμε και αυτή τη διακοπή. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο πλέον που μπήκαμε. Η μπάλα περνάει από όλους. Εδώ προσπαθεί να βγει. Για να σούτε εδώ θα σκάσει την αγκαλιά από τον Παπαδόπουλο παρά την πρόθεση για τον Αστέρα να απειλήσει από δεξιά. Έχουμε κατοχή με τον Μανώλη να πηγαίνει να πάρει θέση, να εκτελεστεί. Αυτό το πλάγιο που κερδίζει η ομάδα του Αστέρα που είναι μπροστά. Εκτελείται γρήγορα. Η μπάλα σε σώματα. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Γκούτας προσπάθησε. Έχουμε την μπάλα σε πλάγιο. Για δούμε τώρα ενέργεια για τον Αστέρα να αλλάξει την μπάλα μπροστά. Προσπαθεί και να γυρίσει. Θα γίνει ένα σου τώρα παράλληλα με τον προθυμένο από αριστερά Ζηρίδη. Πατάει την μπάλα. Θέλει να γυρίσει. Για να δούμε. Γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Έγινε τόσο τα απευθείας από τον Τσιρούκη. Η μπάλα στα πόδια τώρα. Για να δούμε. Κάνει την κίνηση. Έχουμε τώρα ένα φάουλ που θα πάρει θέση να το εκτελέσει ο Μακρύδης. Θα γίνει το σούτ, αλλά εδώ υπάρχει ένα σπρώξιμο πεσμένος κάτω από τη Σαπέλ. Ήταν κοντά ο Ναζίρης, τι έχει δείξει, έχει διακόψει τον αγώνα. Για να δούμε, μεγαλώνει βέβαια το ενδιαφέρον του αγώνα παρά το 1-1 που εξακολουθεί να μένει ισόπαλο το απόλυτο ντέρμπι από το πρώτο ημίχρονο. Προσπαθούν οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, να σκοράρουν σε ένα δεύτερο γκολ. Εδώ η μπάλα πέρασε από όλους. Ναζίρης. Μπαλιά που κάνει τώρα στο βάθος ο Βαρχανελίδης. Η μπάλα υπάρχει offside εδώ, οπότε τελειώνει η φάση για τον Αστέρα. Ανέβα, Άρη. Άρη, ανέβα. Γιατί είσαι τόσο πίσω, ανέβα. Για να δούμε, όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Και είναι λογικό μέχρι το τέλος να δουν μεγάλες μάχες όσον αφορά για τον νικητή του σημερινού παιχνιδιού. Εδώ προσπάσε, πετάχτηκε ο Οδυσσέας Τσακάλης προηγουμένως. Κατοχή για τον προθυμένο Ζηρίδη. Βάζει τα πόδια του, προσπάθησε να περάσει. Πλάγιο για την Απέλ.
53ο λεπτό βαδίζουμε. Η μπάλα, υπάρχει φάουλ τώρα επιθετικό για τον Αστέρα που βλέπει και υποδεικνύει ο κύριος Ναζίρης Αλέξανδρος. Για να δούμε τη συνέχεια, παρόλο που στο δεύτερο μήκρο λίγο έχει πέσει λίγο η τόνη του αγώνα, παρότι που συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον το απόλυτο ντέρμπι. Προσπαθούν οι δύο ομάδες να ψυχωθούν και να δώσουν περισσότερα πράγματα, ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ σε αυτό το 1-1 που διαμορφώθηκε σε ένα ανταγωνιστικό και σίγουρα πλούσιο πρώτο ημίχρονο με κυριαρχία και ενδιαφέρον. Για να δούμε τη συνέχεια βέβαια ποιος θα αναδειχτεί νικητής στο απόλυτο αυτό παιχνίδι. Εδώ προσπαθεί να βγει μπροστά. Μακρύδης πατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει. Κάνει την κίνηση. Κόβεται. Κατοχή για τον Ζηρίδη. Που βγάζει μπαλιά αλλά δεν πέρασε. Εδώ διαμαρτύρεται ο επιθετικός της ΑΠΕΛ στον Τσέτσο ότι υπήρχε φάουλ. Γούσιος το εκτελεί. Προσπάθησε και ο Ανδρεάδης. Η μπάλα πέρασε από όλες. Εκεί πήγε ο Βαχανελίδης. Εδώ έχουμε φάουλ για την ΑΠΕΛ. Για να δούμε. Μεγαλότερο ενδιαφέρον συνεχίζεται με κίνητρο ένα δεύτερο γκολ δύο ομάδες. Κατοχή για την ΑΠΕΛ στη βαθιά παλιά που κάνει απευθείας ο Χολίδης. Προσπαθεί να διώξει εδώ από κοντά, πάει να κλέσει την μπάλα, σουτάρει. Φοβερή επέμβαση. Πολύ μεγάλη φάση που κάνει ο Κούντας εδώ. Εξ επαφής ο Σκούρας ηρωικά εδώ διώχνει σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΠΕΛ να ξαναπεράσει για δεύτερη φορά μπροστά στο σκορ. Μακρύδη στο κόρνερ. Για να δούμε τώρα, θα πάρει θέση. Δεν εκτελεστεί. Γίνεται η σέντρα. Απλώνει τα χέρια του. Μπλοκάρει την μπάλα. Σκούρας. Η μπάλα από δεξιά για τον Αστέρα που προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά. Μια παλιά σε ένα χώρο. Εκεί που προσπάθησε να περάσει. Αλλαγή τώρα με πρόθεση τον Χατσάβα. Λικέρης. Σταμάτης. Τροφοδοτεί τον Ζηρίδη που βγαίνει από τα πλάγια. Θα γυρίσει την μπάλα. Προσπάθησε κάποιος παίκτης, πήγε τη φάση και ο Σταμάτης, αλλά πέρασε εξ επαφής, δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί κανένας. Προσπάθεια για τον Αστέρα Μπελοκήπων. Δεν είναι. Βγείτε, βγείτε, βγείτε! Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Η μπάλα περνάει από όλους. Θα καταλήξει
Πλάγιο. Τσουρούκης. Κεφαλιά από το Γούσιο. Γούσιος εκτελεί το πλάγιο, πετάχτηκε ο Ζηρισία κεφαλιά, η μπάλα είναι για την ομάδα της ΑΠΕΛ. Γούσιος εκτελεί το πλάγιο, προσπαθεί να πεταχτεί εκεί ο Ανδρεάδης. Έχουμε κατοχή για την ΑΠΕΛ που βγαίνει δεξιά. Οι κόντρες τώρα με τον Γούσιο να πατάει την μπάλα. Έκανε την κίνηση, προσπάθησε να μπει ο Κογκαλίδης. Εδώ είναι πεσμένος κάτω ο Σταμάτης, ο Ζηρίδης. Τώρα θα πάει ο Αλέξανδρος Ναζίρης να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν είναι. Έχουμε διακοπή τα αγώνα με τον πεσμένο κάτω να δέχεται Ζηρίδη τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό τα αγώνα. 15 λεπτά συμπληρώνουμε, 60 λεπτά. Ακόμα 30 για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ντέρμπι της Β' κατηγορίας για την 8η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου που μένει από το πρώτο ημίχρονο ισόπαλο 1-1. Ο Ζηρίδης έτοιμος να ξαναμπεί μετά τις πρώτες βοήθειες. Η μπάλα τώρα στα πόδια από τον Αμπαζάη. Που βγάζει μπαλιά, τρέχει αλλά δεν μπόρεσε στα βήματα, ο Σταμάτης πρόλαβε. Παπαδόπουλος. Εκτελείται γρήγορα, η μπάλα πέρασε από όλους. Εδώ θα γίνει ένα σούτ για να δούμε, μια μπαλιά. Πατάει την μπάλα και προλαβαίνει ο Ζηρίδης που πάει να κλέψει, βγαίνει γρήγορα, επεμβαίνει όμως άμεσα ο Κογκαλίδης που πετάει την μπάλα μπροστά. Μπράβο, Κόγκα, μπράβο, αλλαγή τώρα γρήγορα σε μια βαθιά μπαλιά που γίνεται. Η μπάλα γύρισε πίσω. Είναι για τον Γούσιο. Εδώ Ζηρίδης. Κάνει την κίνηση, ανοίγει χώρο. Από τα πόδια τον Κογκαλίδη. Συνεργασία μεταξύ Μακρύδη. Κογκαλίδης κάνει σέντρα. Μακρύδης έβαλε το κορμί του. Εδώ. Η μπάλα στον Αστέρα που πετάει έξω γιατί υπάρχει πεσμένος κάτω παίχτης θετικός. Εδώ διαμαρτύρει το επιθετικός της ΑΠΕΛ ότι σπρώχτηκε από τον κύριο Ναζίρη που δείχνει βέβαια τη συνέχεια του αγώνα. 62 λεπτά. Στο 17 κορυφώνεται το ενδιαφέρον με το 1-1 να παραμένει Χρήστος αγαπητός από τη μεριά του, προσπαθεί να εψυχώσει την ομάδα του, ψάχνουν και ο Σάκης Δανίδης τις λύσεις ώστε να μπορέσει να φτάσουν απόλυτη νίκη. Ένα παιχνίδι βέβαια από το δεύτερο ημίχρονο βλέπετε σίγουρα επηρεάζει και η υπέρβαση που κάνουν οι δύο ομάδες, παρόλο που συνεχίζεται με το ρυθμό το ντέρμπι και με σημαντικές φάσεις. Γούσιο στο πλάγιο. Θα πάρει θέση. Εκτελεί. Με το σώμα του έκανε την κίνηση ο Ανδρεάδης. Γούσιος αλλά ο Ζηρίδης κλέβει την μπάλα. Που βγαίνει τώρα μπροστά. Προσπαθεί να περάσει όποιον βρει. Για να δούμε, πατάει την μπάλα. Μόνος του επιμένει. Στριβογυρίζει. Ανοίγει χώρο τώρα δεξιά. Από μακριά. Μανώλης. Τροφοδοτεί την μπάλα στα πλάγια. Μπροστά ο Σταμάτης. Πάει να κάνει την κίνηση. Πήγε ο. Ο Βαχανελίδης εκεί. Έχουμε κόρνερ. Τώρα για τον Αστέρα. Όλος ο κόσμος στην εστία του Παπαδόπουλου. Για να δούμε. Θα γίνει σέντρα. Κεφαλιά που διώχνει την μπάλα όσο μπορεί μακριά ο Χολίδης για να τη βγάλει σε πλάγιο.
έλεγα νωρίτερα. Βέβαια, διαφήμιση του ποδοσφαίρου, το σημερινό παιχνίδι που έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από το γήπεδο Αστυνίδη στο πλαστικό των Αμπελοκήπων. Στην 8η αυτή αγωνιστική του δευτέρου ομίλου να συνεχίζεται με μεγάλο κίνητρο. Προσπαθώ οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, να αρπάξουν τις ευκαιρίες και να φτάσουν στην νίκη. Αστέρας και ΑΠΕΛ μοιράζονται σκορ και εντυπώσεις σε ένα παιχνίδι που μένει στο 1-1. Εδώ Οδυσσέας, ο Τσακάλης ευτυχώς που δεν βρέθηκε και στα σύρματα εκεί, στην προσπάθεια να σταματήσει. Παπαδόπουλος. Βαθιά παλιά που γίνεται. Εδώ μια κεφαλιά με τον Ζηρίδη. Αμπαζάει μπροστά για τον Βαχανελίδης. Θέλει να κάνει σέντρα. Θα βγάλει παράλληλη προσπάθεια, θα κόψει τα πόδια του Χολίδη. Επιμένει ο ίδιος. Πλάγιο για τον Αστέρα. Και πάει ο Ζηρίδης να το εκτελέσει. Στο 64 προς 65 βαδίζουμε. Εκτελείται. Εδώ με τα γόνατα προσπαθεί να παιχτεί εδώ το 1-2. Ζηρίδης κάνει έξυπνη κίνηση. Θέλει να αλλάξει την μπάλα, δεν μπόρεσε όπου έτσι το Αστέρα. Ο Γκούντας προσπαθεί να σπρώξει την μπάλα μπροστά. Γύρισμα απευθείας από τον Τσουρούκη. Εδώ καλύπτει και βγαίνει. Μια παλιά τώρα μεταξύ ανάμεσα στους δυο. Έχουμε διακοπή για την επεσμένος κάτω παίκτης εδώ της ΑΠΕΛ. Ανδρεάδης, αφήνει την μπάλα πίσω. Σκούρας, κάτω δοκάρια του Αστέρα. Δοκιμάζει τα απευθεία σουτ. Η μπάλα περνάει από όλους. Κάνει την κίνηση. Ο Λικέρης προσπάθησε μια κεφαλιά, ένα διώξιμο. Εδώ Παναγίνα σου τώρα μπροστά. Έκανε την κίνηση ο Μακρύδης. Για να με πατάει την μπάλα και προσπαθεί να βγει τώρα. Ο Σταμάτης έκανε προσπάθεια. Ετοιμάστε να γίνει μια δεύτερη αλλαγή από ό,τι βλέπω σε λίγο. Ο Παπαδανασίου, ο Παπαναστασίου θα μπει στον αγώνα. Θα μπει στο 67. Και θα φύγει ο Ανδρεάδης. Φεύγει ο Ανδρεάδης, περνάει ο Παπαναστασίου. Δεύτερη αλλαγή για την ΑΠΕΛ. Συνεχίζει ο Αστέρας. Ζηρίδης με την μπάλα. Θα σουτάρει παράλληλα. Απ' την άλλη μεριά. Πάει να γίνει το σούτε στην πρόθεση του Μανώλη. Κόβει εδώ η ΑΠΕΛ. Προσπαθεί να δημιουργήσει τώρα προϋποθέσεις για να δούμε τώρα που βγαίνει μπροστά. Ανοίγει χώρο, πετάγεται ο Τσακάλης. Αλλαγή τώρα γρήγορα. Σε μια σέντρα τώρα που έγινε, κόντρες από όλους. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που κάνει για να αλλάξει την μπάλα.
διώχνει εξ απαφής όσο μπορεί ο Μητρολίδης. Ένα σου τώρα που περνάει, τρέχει από δεξιά. Πλάγιο. Από δεξιά, όπως εκτελέστηκε γρήγορα για τον Αστέρα, διώχνει απευθείας εδώ ο αρχηγός Οδυσσέας της Ακάλης. Στη συνέχεια έχουμε εκ νέου σε πλάγιο για τον Αστέρα από το χώρο του κέντρου. 24 λεπτά. Στο 69 μπαίνουμε. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον όσο μένει αυτό το 1-1. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ελέγχει, αλλά υπάρχει offside. Ο Τσουρούκης. Θα κάνει τώρα μια βαθιά παλιά. Κεφαλιά του Γούσιου. Πλάγιο. Εκτελέστηκε από τον Ζηρίδη κόντρας. Για να δούμε τώρα στην κίνηση πάνω. Προσπάθησε ο Μπαζάη. Για να δούμε τώρα, βάζει τα πόδια του. Και ο Λικέρης. Πάει να βγει σε αντεπίδεση. Τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα. Μακρύδης τώρα, για να δούμε. Πατάει την μπάλα. Θέλει να βρει χώρο να σουτάρει. Επιμένει. Για να δούμε τι θα κάνει. Τώρα θα σουτάρει, θα κονταριστεί στα πόδια προηγουμένως εκεί του Αμπαζάη. Πάει να γίνει νέο σούτε, νέες κόντρες παρά την πρόθεση και από τον Κοκόλα. Βγαίνει τώρα μπροστά. Εδώ. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση που θέλει να βγάλει ο Γκογκαλίδης, αλλά έρχεται τώρα ο Καράη. Πάει κοντά του. Να τον καλύψει και ο Ζηρίδης, αλλά προτιμάει τον Αμπαζάη που γεμίζει. Ένα σούτ όπως για να διώξουν τη σαπέλη. Μπάλα πίσω με το κεφάλι της μπρόκνη μπροστά ο Τσουρούκης. Αφήνει για τον Μητρολίδη που πατάει την μπάλα. Αμπαζάη γεμίζει, προσπαθεί να τρέξει. Πατάει ο Ζηρίδης. Για να δούμε, κάνει σέντρα. Παράλληλα καλή ενέργειά του από τα πλάγια στην κλειστή γωνιά, αλλά πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Στο 71. Μπήκαμε 19 λεπτά πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Εκτελείται απευθείας. Η κεφαλιά που πέρασε από όλους. Πάει να βάλει τα πόδια του, αλλά δεν πέρασε εκεί. Γυρνάει πίσω και είναι σε κατοχή. Δοκιμάζεται το σούτ απευθείας. Θα σουτάρει ο Γούσιος. Γύρισε την μπάλα, σταμάτησε, γίνεται αποδέχτης. Μητρολίδης. Ανοίγει χώρο δεξιά. Λικέρης. Για να δούμε τώρα τη σέντρα που θέλει να κάνει ο Αστέρας. Ψάχνει εκεί χώρο. Έχουμε την μπάλα πίσω για τον Παπαδόπουλο. Σε λίγο ετοιμάστε μια ακόμη αλλαγή. Προσπαθώ να βρει εκεί τις επίμονες πάσεις. Οι δύο ομάδες. Τον Αστέρα συνεχίζει με την ίδια δεκάδα. Η ΑΠΕΛ ετοιμάζεται να επιχειρήσει μια ακόμη αλλαγή σε λίγο. Πλάγιο τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί από τον Ζηρίδη. Η μπάλα πίσω στον Καράη που αφήνει την μπάλα πίσω για τον Παπαδόπουλο.
28 λεπτό. 73 λεπτό. Ακόμα 17 λεπτά. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το 1-1. Παπαδόπουλος εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα πέρασε από όλους, προσπαθεί τώρα, για να δούμε. Το σούτ εδώ και η μπάλα στα δίκτυα από τη χρυσή αλλαγή από τον Κούτα. 1-2. Να λοιπόν η Απέλ βάζει ξανά φωτιά στο παιχνίδι. Ο Κούτας έκλεψε την μπάλα, έκανε αποκλειστή γωνιά το σούτ. Νίκησε τον Σκούρα και γράφει το 1-2 μέσα στην αποδίωση. Στο 73 προς 74. Να λοιπόν η χρυσή αλλαγή για το Σάκη. Δανίδη έρχεται από τον Κούτα που είδατε, έβγαλε το όπλο του με το δικό του τρόπο που το πανηγύρισε. Έγινε αποδέκτης, έκανε το σούτ, ολοκλήρωσε τη φάση. Δεν μπόρεσαν εκεί με την Κιωταστέρα. 1-2. Ξεσηκώνεται η φίλη της Απέλα Καδά. Βλέπει την ομάδα τους για δεύτερη φορά μπροστά. Και πλέον μπαίνουμε σε μια συνέχεια χωρίς ανάσα μέχρι το τέλος. Αστέρας Απέλ 1-2. Μέχρι το τέλος σας έλεγα μάχη σώμα με σώμα. Να δούμε πώς θα τυράσει ο Αστέρας στη συνέχεια. Μια κεφαλιά. Ούσιος. Πλάγιο από τον Ζηρίδη. Για να δούμε τώρα τον Χατζησάβα. Ζηρίδης πατάει την μπάλα. Πλάγιο που παραχωρείται. Και κερδίζει η Απέλ. Τα 15 λεπτά σίγουρα δεν αντέχει για καρδιακού στο παιχνίδι. Σας έλεγα ότι οι δύο ομάδες ψάχνουν δεύτερο γκολ. Ήρθε στο πρόσωπο του Κούντα που έβγαλε το δικό του όπλο. Και είδατε πώς το πανηγύρισε. Μέσα σε 6 άλλους πανηγυρισμούς. Έτσι λοιπόν η Απέλ περνάει για δεύτερη φορά. Και πλέον από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρει το σημερινό αγώνα. 75 λεπτά. Για να δούμε το συνέχεια. 15 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Αστέρας Απέλ 1-2. Με σκόρε τον Κούντα. Σε ένα φινάλε πραγματικά δραματικό. Γύρισμα τώρα που γίνεται στην προσπάθεια που έκανε να αλλάξει την μπάλα. Ο σκόρε του αγώνα. Πίσω η μπάλα στον Σκούρα. Για να με τσαντιράσει για τον Αστέρα που δέχτηκε αυτό το δεύτερο γκολ. Παρά τις πολλές ευκαιρίες που είχε το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ο Οδυσσέας Τσακάλης στην κεφαλιά, ο αρχηγός. Η μπάλα πίσω. Τσουρούκης γεμίζει. Προσπαθεί να κινηθεί ο Χατζησάβας, αλλά υπάρχει offside. Ξεσηκώνονται οι φίλοι του Λαγκαδά. Δίνουν παλμό στην εξέδρα. Για να δούμε από την άλλη. Ο Χρήστος Αγαπητός προσπαθεί να δώσει αντιδράσει στην ομάδα του ότι τίποτα δεν κρίθηκε και πολύ σωστά κάνει. Πάμε που βρέθηκε για δεύτερη φορά πίσω στο σκορ. Ένα παιχνίδι των αντιδράσεων και ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλες τις δύο ομάδες που δίνουν μάχη για την έκβαση του αγώνα. 1-2-3 γκολ και πολλές ευκαιρίες, αν ετοιμάζουμε να γίνουν και αλλαγές. Τώρα, σε λίγο. Κουρκελές θα είναι ο ένας και ο Μουρατίδης. Μπαίνει ο Κουρκελές και ο Μουρατίδης στο 77. Φεύγει ο Κογκαλίδης και ο Γούσιος. Στο 78. Κλείσαμε, έτσι. Αντώνη! 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 Γούσιος! Σε φωνάζω, ρε. Αυτιά παλιά τώρα που γίνεται. Η μπάλα προσπάθησε. Το μικρό.
εδώ ρε πουτούνα. Αυτή την προσπάθεια. Η μπάλα out. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Η μπάλα από την προσπάθεια του Χατσάβα. Ζηρίδης. Θέλει να περάσει μπροστά ο Αστέρας. Θα γίνει το σούτ να πάρει το κόρνερ. Στην πρόθεση που έκανε ο Χατσάβας. Για να δούμε. 11 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα το παιχνίδι ξανά άναψε για ακόμη μια φορά. Με την Απέλ να έχει για δεύτερη φορά τον πρωτολόγο. Με 1-2. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα επιζητήσει ο Αστέρας στη συνέχεια στο υπόλοιπο διάστημα που μένει. Με ψυχική κατάθεση και σίγουρα όπως είπα στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη της νίκης στο απόλυτο ντέρμπι των δύο ομάδων. Παρακολουθείτε από το γήπεδο Αστρανίδης. Μπροστά ο Γκούντας με την μπάλα που έβαλε φωτιά για στο δεύτερο γκολ το γήπεδο των Απλοκήπων. Κλέβει όμως ο Αστέρας που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Λικέρης έκανε την κίνηση. Προσπάθησε, ο Βαχαναλίδης δεν μπόρεσε. Μακρύδης ανοίγει χώρο, Γκουντάς. Μια κεφαλιά από τον Μητρολίδη. Και έχουμε φάουλ. Τώρα το γεγονός είναι ότι αν η Απέλ καταφέρει να πάρει το σπουδαίο διπλό σε μια πολύ καυτή έδρα, θα αναπτερώσει το ενδιαφέρον για τον πρωταθλητή χειμώνα που έλεγα στο απόλυτο ντέρμπι της Β' κατηγορίας. Στη διαφορετική περίπτωση ο Αστέρας θα προσπαθήσει το λιγότερο να βρει την ισοφάριση για να μείνει η διαφορά των 4 βαθμών που έχουμε εστιμήσει χωρίς το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα δύο ομάδες αφού σας είπαμε 21 και 17 η Απέλ. Που δημούν την κούρσα βέβαια ο πρώτος και ο δεύτερος του ομίλου που συγκρούνται σε ένα παιχνίδι απίστευτα πολύ μεγάλο παρά το άγχος, παρά τα λάθη, παρά τις ευκαιρίες, παρά το ρυθμό. Και τις φάσεις συνεχίζεται μάχη σώμα με σώμα. Και όλα αυτά 10 λεπτά πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Για να δούμε. Κατοχή για την Απέλ σε καλό σημείο. Με τον Κοκόλα να παίρνει θέση. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Αν θα πάει για απευθείας. Βλέπω και το Μακρύδη να παίρνει θέση. Τελικά αυτός θα το εκτελέσει. Η μπάλα θα σκάσει την αγκαλιά όμως του Σκούρα που ήταν καλά τοποθετημένος, θα μπλοκάρει, θα πάρει και φάουλ. Εδώ κάποια νεύρα με τον Κούντα, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται να ξεφύγουν. Πάει ο Ναζίρης, θα αναγκαστεί να βγάλει και κάρτες εδώ προς να ηρεμήσει και τον Βλάκα το Αστέρα, γιατί εμποδίστηκε να εκτελέσει το ελεύθερο. Εκεί ήταν ο εκνευρισμός από το σκόρ του 1-2 μεταξύ του Κούντα και του Σκούρα. Κάρτες που μοιράζει. Στον Κούντα που έβγαλε ο Ναζίρης και λέει να ηρεμήσω για να μην αναγκαστεί να βγάλει κι άλλες. Και ίσως και αποβολές. Για να δούμε. Πλέον το φινάλε του αγώνα. Εδώ καλάει τώρα από ό,τι βλέπω τους δύο παίχτες κοντά και του λέει να ηρεμήσω διαφορετικά με τον τρόπο που τους δείχνει ότι θα φύγουν και οι δύο από το γήπεδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για να δούμε το ρίσκο του Αστέρα τώρα που πλέον πιέζεται από το χρόνο. Στην επιχείρηση να προσπαθήσει το λιγότερο να εσωβαρίσει την Απέλ που είναι μπροστά με 1-2. Σκουράς. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Πέρασε η μπάλα από όλους. Θα γίνει ένα σούτ εκεί από τον Μακρύδη. Μπροστά. Γκούντας. Βγαίνει. Πάνει το σούτ δεν πέρασε. Βαχανελίδης. Οι κόντρες. Πατάει την μπαλαγιά να δούμε τώρα. Κάνει την κίνηση, ήθελε να περάσει. Γύρισε εκεί και ο Μουρατίδης. Γκούντας, σουτάρι, out. Αποκλειστή γωνιά. Σίγουρα έδωσε όδηση. Ο σκόρο του 1-2 στην επιθετική γραμμή του Σάκη Δανίδη. Ψάχνει τη λύση ο Αστέρας. Για να δούμε. Παίχνει το χρόνο. Παρόλο που πιέζει το παιχνίδι 7 λεπτά πριν το φινάλε. Στο 83. Μακρύδης, λάθος εδώ το γήπεδο χών. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Τρέχει ο Γκούντας. Πάει κοντά του να τον πιέσει ο Μανώλης. Κατοχή για την Απέλ.
Στο 83. Αγωνία βέβαια και στον πάγκο των δύο ομάδων είναι λογικό. Εδώ πάει να γίνει μια σέντρα. Προσπάθει να αλλάξει την μπάλα. Τελικά είναι για τον Αστέρα. Εδώ προσπάθησε να περάσει, αλλά καλύπτει με αποτέλεσμα μπάλα να γυρίσει πίσω. Παπαδόπουλος, πάει να πιέσει μπροστά ο Σταμάτης. Για να δούμε. Για να δούμε μέχρι το φινάλε. Παπαδόπουλος εκτελεί το ελεύθερο. Κεφαλιά από τον Παπαναστασίου. Πήγε να κλέψει την μπάλα Αστέρας, να βγει μπροστά. Έχουμε πλάγιο που κερδίζει με το Ζυρίδη. Ζυρίδης που ζητάει βέβαια να πάει μπροστά εκεί να παιχτεί Σταμάτης. Ζυρίδης γυρνάει την μπάλα πίσω. Έγινε η ενέργεια. Εδώ έχουμε φάουλ και κάρτα που θα δει ο παίκτης εδώ της ΑΠΕΛ. Φάουλ που κέρδισε. Η μπάλα είναι... Για δούμε αυτή την ενέργεια. Φάουλ τώρα για τον Αστέρα. Για δούμε τώρα την εκτέλεση με τον Ζυρίδη. Να παίρνει θέση, το εκτελεί απευθείας αλλά από την εξωτερική μεριά παρά την πρόθεσή του. Δεν μπόρεσε. Παπαδόπουλος θα δώσει συνέχεια. Ο παίρνει θέση. Δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Πετάει για την μπάλα αλλά σε πλάγιο. Που είναι για την ΑΠΕΛ. Μπήκαμε στα τελευταία δραματικά λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 86. Πλάγιο που εκτελείται. Κεφαλιά του Μουρατίδη. Εδώ διεκδικείται η μπάλα. Προσπαθεί να βγει. Σε μια σέντρα που έγινε. Μακρύδης πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Εδώ πάει να κλέψει την μπάλα Σταμάτης. Για να δούμε. Έχουμε την μπάλα. Να καταλήγει τώρα στο σώμα του Μητρολίδη. Πήγε να βγει ένα γύρισμα τώρα που κάνει. Απευθείας. Ο Πέτς εδώ της ΑΠΕΛ. Ο Κουρεκελέσης, αλλά έχουμε το Ζυρίδη πεσμένο κάτω να κερδίζει το φάουλ. Ή το πλάγιο μάλλον, το πλάγιο. Μητρολίδης. 87 λεπτά συμπληρώνουμε. Πάμε στα 3, σύν τις καθυστερήσεις. Η ΑΠΕΛ κρατάει σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη. Εφοσομήνει αυτό το 1-2. Προσπάθεια για τον Αστέρα να βρει την ισοφάριση. Για να δούμε. Για να δούμε τώρα το κόρνερ. Γίνεται η σέντρα. Κεφαλιά από τους αμυντικούς εδώ του της ΑΠΕΛ διώξει την μπάλα. Δεν απομακρύνεται. Νέα κεφαλιά τώρα που επεμβαίνει. Πάει κοντά. Θέλει να δοκιμάσει το σούτερ. Γύρισε την μπάλα πίσω. Βαχανελίδης. Μητρολίδης. Από δεξιά.
Εδώ, για να δούμε από κοντά. Θέλω να δοκιμάσουμε το σούτ. Φοβερή επέμβαση. Χαμένη ευκαιρία από τον Καράη. Που έκανε το σούτ, αλλά ο Παπαδόπουλος είπε όχι. Κρατώντας το 1-2. Κόρνερ για τον Αστέρα. Που προσπαθεί πιέζοντας από τον χρόνο να αποβάλει αν μπορεί αυτή την ήττα στο απόλυτο ντέρμπι. Στο 89 προς ο... Στο 88 προς 89 βαδίσμα. Άγω την μπάλα. 1,5 λεπτό ακόμα για τα 90 στις καθυστερήσεις. Παπαδόπουλος. Δοκιμάζει απευθεία στη βαθιά παλιά. Πλάγιο που κερδίζει ο Ζηρίδης. Προσπαθεί εδώ να αλλάξει την μπάλα έξυπνα. Παχανελίδης. Την μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο που διώχνει εξ απαφής. Τρέχει και κερδίζει ο Μανώλης στο πλάγιο. Τρέχουν μέσα από το χρόνο υπέρ του Αστέρα. Μητρολίδης. Χατσάβας. Ζηρίδης. Μακρύδης σε πιέση τώρα την παλό του. Θέλει να περάσει. Φάουλ. Κατοχή για τον Αστέρα από αριστερά προς την εστία εκεί του Παπαδόπουλου. Δευτερόλεπτα για να συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά και να πάμε στον έξτρα χρόνο. Να δούμε πώς θα είναι αυτός. Πέντε λεπτά. Τρία λεπτά ο επιπλέον χρόνο. Από ό,τι έδειξε στον διαιτή. Τρία. Βαχανελίδης, εδώ φαίνεται κάτι να λένε με τον Ζηρίδη. Για να δούμε αν θα πάει για απευθείας, θα γίνει κάποια κομμίνα. Το παιχνίδι να αλλάζουν την μπάλα. Ζηρίδης δοκιμάζει παλιά. Το σούτ εδώ απλώνει ο Παπαδόπουλος στα χέρια του. Παρά την πορεία που είχε η μπάλα. Μπλόκαρε. Καλή στιγμή για τον Αστέρα που έψαξε την ισοβάρηση. Στο 90 συν των καθυστερήσεων από τα 3 λεπτά τον επιπλέον χρόνο. Παπαδόπουλος εκτελεί το ελεύθερο. Οι κόντρες. Μπαζάει, κάνει μια παλιά, δεν πέρασε. Εδώ προσπάθησε ο Παναστασίου, αλλά έχουμε την μπάλα. Να είναι πίσω για την Απέλ που κρατάει και τον χρόνο. Χολίδης θα δώσει συνέχεια. Δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Από κοντά πήγε ο Γκούντας να τελειώσει το παιχνίδι και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο που έκλεψε την μπάλα. Σταμάτησε, πάτησε, πλάσαρε το σκούρα 1-3. Απίστευτη νίκη για την Απέλ. Εδώ στο πλαστικό γήπεδο των Απελοκήπων. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γκούντας τελικά αναδεικνύεται MVP για την ομάδα του Σάκη Δανίδη. 1-3. Εδώ δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί του Αστέρα να διώξουν την μπάλα. Ο Γκούντας έδωσε λύσεις στην επιθετική γραμμά της ΑΠΕΛ και σίγουρα τη δίνει και μια πολύ μεγάλη νίκη στο απόλυτο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής με MVP τον παίκτη της ΑΠΕΛ. 1-3, η ΑΠΕΛ παίρνει το ντέρμπι, το φέρνει σε απόσταση αναπνοής, παρόλο που ο Αστέρας συνεχίζει να είναι πρώτος, αλλά πλέον όλα θα κρυθούν στα επόμενα παιχνίδια για να δούμε το πρωταθλητή χειμώνα ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες που δώσαν πολύ μεγάλη μάχη. Με το παιχνίδι πλέον να έχει κρυθεί μετά το τρίτο γκολ του Γκούντα. Μπροστά ο Βαχανελίδης. Κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα. Διώξιμο. Μακρύδης. Μουρατίδης. Μακρύδης. Πατάει την μπάλα. Πέναλτι. Στο τέλος η Απέλ δίνει ρεσιτάλ που παίρνει το πέναλτι. Ο Μακρύδης και πλέον πάει να ξεφύγει με τα εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ δεν μπορεί να τον πιστέψει φυσικά ο παίκτης. Ο Τσουρούκης που χρεώθηκε το πέναλτι. Όλα αυτά στο 92 προς 93. Και πάει η Απέλα σφραγίσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Με τον Μακρύδη που το κέρδισε. Για να δούμε θα γίνει το 1-3-1-4. Από ό,τι ικανοποίησε τον προπονητή της Απέλ. Που η ομάδα του έβγαλε ψυχική κατάθεση. Για να δούμε. Είναι αυτό που μέτρησε τελικά στο παιχνίδι. Το καθαρό μυαλό, οι καθαρές σκέψεις που ήρθε τελικά η ΑΠΕΛ να φέρει τούμπα, αν θέλετε,
το παιχνίδι στο ντέρμπι. Μακρύδης και κάτω δοκάρια. Ο τερματοφύλακας Σκουράς σουτάρει. Η μπάλα στο δοκάρι δεν θα γίνει το 1-4, αλλά αυτό ίσως δεν θα κρίνει όμως και το παιχνίδι. Παρόλο που ήρθε η ευκαιρία να ξεφύγει κι άλλο, σημαδεύοντας το δοκάρι. Έτσι μένει το 1-3, παρά το άστοχο πέναλτι του Μακρύδη, σημαδεύοντας το δοκάρι. Εκτελείται η κεφαλιά, το σούτ απευθείας παρά την προσπάθεια από τον Παπαναστασίου και αυτή τη στιγμή το φινάλε από τον κύριο Ναζίρη Αλέξανδρο. Τελικό αποτέλεσμα το ντέρμπι της 8ης Αγωνιστικής. Αστέρας Αμπελοκήπων Απέλα Γκαδά 1-3. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου, με τις φιλοξενώσεις πλέον να δίνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά από τη νίκη αυτή, φέροντας σε απόσταση αναπνοής με τον πρωτοπόρο Αστέρα να παραμένει στην κορυφή, αλλά με ένα βαθμό πλέον διαφορά με την Απέλα Γκαδά, που πλέον δίνει νέο ενδιαφέρον στην εξέλιξη του πρωτάθληματος. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε ένα παιχνίδι πραγματικά για γερά νεύρα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Το Δημήτρη Γκούντα που τον έχουμε κοντά μας αποκλειστικά, που πέτυχε τα 2 από τα 3 γκολ και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, με την ΑΠΕΛ να επιμένει στην κατάσταση του φετινού πρωταθλήματος. Δημήτρη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Μια πολύ μεγάλη νίκη, φέροντας σε απόσταση αναπνοής και πλέον διεκδικείται και το πρωταθλητή χειμώνα. Πάω που συζητάει ένα βαθμό πίσω. Από το καλοκαίρι δουλεύουμε πολύ σκληρά για να πετύχουμε και θα πετύχουμε. Η ΑΠΕΛ ήρθε για να μείνει και για να πάει στις επόμενες κατηγορίες. Αν και έπαιξε στραματία σήμερα. Αν και σήμερα, ναι, ήμουν αμφίροπος για το παιχνίδι. Ζήτησα από τον προπονητή μου, έδωσα την ετοιμότητα για να παίξω. Μου λέει ο προπονητής μου, μπες. Μπήκα, έβαλα τα 2 γκολ, κερδίσαμε με τα 2 γκολ τα δικά μου. Όλη η ομάδα ήταν, δούλεψε σκληρά όλη τη βδομάδα για αυτό το πράγμα. Θέλουμε το πρωτάθλημα και θα το πετύχουμε. Δημήτρη, πού κρίθηκε, πιστεύεις, το σημερινό παιχνίδι, γιατί ξέρεις ότι κονταριστήκατε μια ομάδα που έχει ίσους όρους μαζί σας. Το θέλαμε περισσότερο και ήμασταν καλύτεροι. Αυτά τα παιχνίδια τι θέλουν, καθαρό μυαλό. Είδαμε στο δεύτερο μίχνο, διαχειριστήκατε καλύτερα τις καταστάσεις του παιχνιδιού. Θέλει καθαρό μυαλό. Θέλει καθαρό μυαλό, θέλει πίστη. Εμείς το πιστέψαμε και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Η ένα επόμενη μέρα για την Απέλα Γκαδά ποια είναι? Η επόμενη μέρα δουλειά, δουλειά, δουλειά. Όλοι μαζί δουλειά για το καλύτερο. Από το σημερινό αγώνα τι κρατάς? Την νίκη, μόνο. Τα γκολ που πέτυχες, πού τα αφιερώνεις? Πού αυτά? Στην ομάδα. Στην ομάδα. Το ότι αναδείχτηκες MVP του σημερινού αγώνα είναι μια ικανοποίηση για ένα μεγάλο παίχτη σαν και σένα. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καθίσαμε να είχαμε και την άλλη πλευρά, αλλά καταλαβαίνετε βέβαια λόγω της έκβασης του αγώνα σε ένα τέτοιο παιχνίδι που πραγματικά κρίθηκε στο πάθος των παιχτών. Δεν ήταν δεκτό. Σεβόμαστε βέβαια τη γνώμη του Χρήστου Αγαπητού. Έχουμε όμως τον προπονητή της Απέλα Γκαδά να μας πει για αυτή την τεράστια νίκη για την ομάδα του, που μένει όρθια όσον αφορά και την υπόθεση του πρωταθλήματος και όσον αφορά και τον πρωταθλητή χειμώνα, αφού έβρεσε απόσταση αναπνοής με το σημερινό αντίπαλο. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, η οποία είναι μια αξιόλογη ομάδα με πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είχαμε διαβάσει αρκετά καλά το παιχνίδι. Στηθήκαμε πάρα πολύ καλά. Ένα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λαγκαδάς έχει πάρα πολύ μικρά παιδιά μέσα. Δηλαδή σήμερα παίζανε 17χρονοι, 15χρονοι, 16χρονοι. Θέλουμε να βάλουμε νεαρούς στην ομάδα μας σιγά σιγά. Τώρα όσον αφορά την νίκη, σίγουρα είναι πολύ σημαντική, μας φέρνει στη δεύτερη θέση και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε για να πετύχουμε τους στόχους που τώρα, έχουμε. Τώρα, κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, πιστεύεις, Σάκη, με την εμπειρία σου, γιατί είδαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι βέβαια κομβικό και για τους δύο που είχαν κοινό στόχο την νίκη, αλλά στο δεύτερο μίχνο ομάδα σου μπήκε με πιο καθαρό μυαλό και πιο επιμονή. Στις καθαρές σκέψεις που έκανε, στις τελικές ενέργειες. Ναι, νομίζω ότι τα παιδιά και λόγω του νεαρού της ηλικίας, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε παρεξηγήσει λίγο το πώς θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι. Διώχναμε αρκετά βεβαιασμένα την μπάλα. Δεν νομίζω ότι απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Σε αντίθεση, είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες στο πρώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε μέσα στα αποδυτήρια. Ήμασταν πιο ήρεμοι, πιο ψύχρεμοι. Μπήκαν οι αλλαγές. Τα παιδιά μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να κρατήσουμε την μπάλα στην κατοχή μας και να βγάζουμε
καλύτερες και πιο οργανωμένες επιθέσεις. Τώρα το γεγονός ότι λένε πολλοί ότι αυτές οι δύο ομάδες θα κρίνουν το φετινό πρωταθλητή χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε και τις υπόλοιπες, είναι ότι είναι πιο ξεκάθαρο, ότι είναι πιο ανταγωνιστικές από τις υπόλοιπες? Όχι, εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Είμαστε καλές ομάδες όλοι και το Ηράκλειο είναι μια έμπειρη ομάδα και καλή ομάδα. Είναι μακρύ το πρωτάθλημα. Όποιος έχει τη σταθερότητα στη διάρκεια του πρωταθλήματος και παίρνει τους βαθμούς, θα καταφέρει να σήμερα πάρει και το πρωτάθλημα. Σήμερα κρατάς και τη νίκη και την απόδοση που είχε η ομάδα σου? Κρατάω και τη νίκη και την απόδοση. Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να φαινόταν ότι δεν είμαστε καλοί και είμαστε κάπως πίσω, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα παιδιά ήταν αρκετά πειθαρχημένα στο κομμάτι το οποίο δουλέψαμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι, γιατί υπάρχει και ένα ιδιαίτερο γήπεδο εδώ, να μην το ξεχνάμε. Έπρεπε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο για να κερδίσουμε. Τα παιδιά το έκαναν στην εντέλεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.